Τελευταία Τετάρτη του χρόνου που κάνουμε εκπομπή 15 Δεκεμβρίου, ημέρα του Αγίου Ελευθερίου, να ευχηθούμε Αγίος Ελευθέριος να μας ελευθερώσει από τους ιούς, από τα πάθη μας, από τις ζήλες μας, από τις κακίες μας, από τις αιμονές μας, από αυτούς που μας κυνηγάνε και μας απειλούν και δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Σποντίτσα είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό? Α, ναι. Τα φιλιά μας θα τα πούμε και αυτά. Τα φιλιά μας και στους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα τώρα. Είναι η τελευταία Τετάρτη για το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας του 2021 που κάνουμε εκπομπή. Και βέβαια πώς θα το έκλεινα, πάντα γιορτινά. Και εννοείται γιορτινά, γιατί έχω έναν αγαπημένο φίλο που δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο ηθοποιός, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο στιχουργός, δεν μπορώ να πω ότι είναι σκηνοθέτης, δεν μπορώ να πω ότι είναι οπερατέρ, μα δεν μπορώ να πω μόνο ότι είναι τραγουδιστής. Μα τι είναι τέλος πάντων ο Λεωνάρντο ο Θήμος? Καλώς το Λεωνάρντο το Θήμο, καλώς ήρθες Θήμο μας. Καλησπέρα Ολυμπία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σου, σε αυτό το ζεστό στούντιο. Σε ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Για μένα είναι γιορτινή μέρα και ξέρω γιατί υπάρχουν δύο λόγια, αλλά θα τους αποκαλύψω σιγά σιγά στο κοινό μας. Θέλω να σε καλωσορίσω, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες, γιατί ξέρω ότι κάνεις πάρα πολλά πράγματα και ότι ο χρόνος είναι πιεσμένος και σε ευχαριστώ που θυσίασες αυτή τις δύο ώρες για μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς, τρέχω και τώρα, και τώρα αυτή τη στιγμή ήταν το κορυφαίο ότι έρχομαι μεταξύ, θα το πω αυτό γιατί μου πει και η μάνα μου να το πω, γιατί είναι πολύ ωραίο. Έχω ξεκινήσει, έχω ετοιμάσει τη τσάντα μου, έχω ετοιμάσει τα πράγματά μου και σε μια φάση όπως κατεβαίνω από το βουνό, γιατί μένω τέρμα μητού ψηλά, έχω φτάσει μέχρι ένα σημείο και έχω ξεχάσει τον μπαστούνι και το καπέλο. Ωραία, και λέω σε μια φάση, να πάρω ταξί και να κρατήσω τα λεφτά για μετά ή να γυρίσω σπίτι, να ανεβώ πάλι το βουνό και, και μετά να πάρω ταξί. Και ήταν 6:20. Να όμως που σε άκουσα αγγελός και εγώ σου έχω βρει άνθρωπο για να σε επιστρέψει και έτσι να μην έχεις θέμα με το ταξί, να μην έχουμε και αυτό το θέμα, ακριβώς, το λύσαμε και αυτό. Ακριβώς, εκτός από αυτό. Κατεβαίνω, πάω σπίτι στο βουνό και με το που κατεβαίνω πλατεία Ημιτού, για καλή μου τύχη, περνάει εκείνη τη στιγμή ταξί ελεύθερο και είχε το παλικάρι που με έφερε διαδρομή για Νέα Σμύρνη. Ήτανε τόσο τυχαίο, δηλαδή πάλι καλά, ήσουν τυχερούλης, ήτανε να γίνει, ο Θεός μας βοήθησε. Βέβαια εγώ να σου πω ότι λίγο στεναχωρήθηκα σήμερα γιατί τώρα πέθανε το καναρινάκι μου, το πολυκαρπάκι μου, το αγόρασα πέρυσι τέτοια εποχή. Ούτε χρόνο δεν κράτησε. Και λίγο έτσι έχω μια αυτή, αλλά δεν πειράζει. Ελευθερώθηκε το καημένο και αυτό και πήγε στους ουρανούς. Να το δούμε έτσι, σαν ελευθερία. Όλα είναι. Και βασικά εγώ έτσι θα βλέπω το θάνατο. Ελευθερία από εδώ και πέρα. Ίσως αυτό να ήθελε σημαδιακά να μου πει ότι το Αγίου Ελευθερίου, εγώ φεύγω και ελευθερώνομαι από κάθε τι, από το κλουβί που με έχεις εδώ μέσα. Που με ζαλίζεις με τα μπουρμπούρου σου. Μπορεί το πουλάκι γι' αυτό να γανάχτησε. μπορεί. Είναι και αυτό μια. Εκδοχή. Συνήθως οι άνθρωποι και αυτοί που αγαπάμε φεύγουν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και έτσι είναι και η ζωή συνεχίζεται και θα έρθουν άλλοι άνθρωποι στη ζωή μας και άλλοι και άλλοι. Κάτι ένας φίλος μου είπε όταν τον κάλεσα το Σάββατο, κλείνει ο μπαμπάς μου 2 χρόνια. Και μου λέει αυτός ο φίλος, που θα του στείλουμε και τα φιλιά μας, Δημήτρη Γαϊτάνη, σε ευχαριστούμε που μας έκανες και ήρθαμε σε επαφή με το Θήμο. Μου είπε ότι και εσένα μπαμπά σου κλείνει χρόνο, ναι, το Σάββατο. Ναι. Μου λέει τυχαίνεις, μου λέει και είσαι μαζί με τον Λεωνάρντο που κλείνει χρόνο μπαμπά σου. Ναι. Δεν πειράζει, από εκεί ψηλά, δεν τραβάνε και ταλαιπωρία με τον COVID. Ποιος ήρθε και μου είπε σήμερα, την αδερφή μου είδα στον ύπνο, την ύφη μου εχθές. Ευτυχώς μου λέει που δεν ζει ο Πολύκαρπος. Με αυτά που ζούμε και περνάμε με τον COVID, θα του την είχε δώσει, ευτυχώς μου. Σωστό, ναι. Τώρα από πού να ξεκινήσω, να ξεκινήσουμε τα βήματά σου από παιδάκι. Από παιδάκι. Άρα και εσύ πάλι είσαι παιδάκι, δεν μεγαλώνεις, κάτι κάνεις και δεν μεγαλώνεις, είσαι baby face. Και έχεις και θεατρική, δεν έχω μπορεί να κάνω zoom. Κάποια στιγμή ο κύριος περιμένεις με τον Δημήτρη, θα μου το φτιάξουν και αυτό να κάνω zoom. Να κάνεις zoom. Ναι.
Έχεις baby face πολύ, αλλά δεν το μυαλό μου. Ναι, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εγώ ξεκίνησα λοιπόν να παίζω θέατρο. Σε έχω ξαναφέρει εγώ εδώ σε ένα παλιά. Όχι. Ποτέ δεν έχουμε ξανασμίξει εμείς. Ποτέ. Ποτέ στο παρελθόν. Ποτέ. Για δεν παιδί. Έχουμε ξανασμίξει, αλλά έχεις έρθει να μιλήσει στο θέατρο. Εκτός από το θέατρο. Όχι. Μπορεί, δεν ξέρω. Από ποιο χωριό της Κρήτης είσαι? Από τη Βόλη, Σαρκαλοχώρη. Έξω από το Ιράκ. Να έχει έρθει κανείς και να έχει τη θεία της φωνή. Μα πριν και για πες μου, τέλος πάντων. Ωραία, εγώ ξεκίνησα να παίζω θέατρο λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο Ηρακλείου Κρήτης, στη δημοτική μας θεατρική σκηνή, στο ΕΕ. Από μικρό παιδί, από τότε που θυμάμαι τον αυτό. Πρώτη φορά ανέβηκα στη σκηνή, 10 Φλεβάρι το 2001, με την παράσταση Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, ήταν η πρώτη μου παράσταση. Άρα να σου πω κάτι, κλείνεις 20 χρόνια που από 10 του 21 τώρα δηλαδή. Ναι. Ναι. Και γενικά στο θέατρο ο πρώτος μου ρόλος, που το λέω συχνά αυτό, δεν ήταν ρόλος, γιατί ο χορός ήταν γυναικείος. Αλλά ήθελε ο δάσκαλός μου να με βάλει και εμένα να παίξω. Γιατί ήξερε τη μούρλα μου. Έχεις θεατρική προσωπικότητα, έχεις θεατρο, δηλαδή το πρόσωπό σου είναι έτσι θεατρικό, πώς να σου το πω. Να σε και οι εκφράσεις σου και οι... Εν τω μεταξύ τώρα μου έχεις και το μουστάκι, καλά θα τα φτάσουμε και εκεί πέρα. Σιγά σιγά, για πες μου. Ναι, και επειδή έχω τη θεατρική τη μούρλα και στο πρώτο έργο... Και το πρόσωπο πες, ναι. Και τη φινέτσα, ναι. Έχει όμως. Το πρώτο έργο που έπαιξα ήταν ο Φανούρης, η Φανουρόπιτα και το Φουπουά. Και εγώ ήμουν ο Φανούρης. Ήμουν ο Φανούρης. Στο και ο τίτλος είναι ωραίος. Ναι, και το επόμενο έργο ήταν Εκκλησιάζουσες, στο Διπεθέ, με Ειρήνη Κουμαριανού μέσα, με Βασίλη Τσιβιλίκα, με πολύ γνωστούς ανθρώπους της τέχνης του πολιτισμού. Που τους αγαπώ και πάντα τους αγαπώ και είναι δάσκαλοι μου. Και είμαι σε μια φάση τώρα, μου λέει θα παίξεις. Δάσκαλε, τι να παίξω εγώ, αφού ο χορός είναι γυναικείος. Μου λέει θα κάνεις, θα είσαι ο αργοπορημένος του χορού. Λέω εγώ, είναι παιδάκι εγώ τότε, 16 χρόνο. Μην υπολογίζετε ηλικίες, όσοι μας βλέπουν. Άρα είναι μικρός, καλά το λόγο. Ναι, 16 χρόνο. Και είναι τώρα όλες οι κοπέλες στο χορό, τελειώνουν τα λόγια του χορού εκεί πέρα, τα άκατα, σάκατα, μάκατα, μπέ και όλα αυτά, ναι. Που λέγανε τα ωραία σε εκκλησιάζουσες. Και βγαίνω εγώ αργοπορημένος με ένα ταμπούρλο πάνω στη σκηνή. Η ατάκα μου, είχα μόνο μία ατάκα. Στις πρόβες όλοι μου λέγανε, ρε Λεωνάρντο, μην την πεις καλύτερα, μην έρχεσαι καθόλου. Η ατάκα μου έλεγε, φύγανε. Και μου το είχε κυκλώσει ο δάσκαλός μου και μου έλεγε, αυτό θα πεις εσύ, Λεωνάρντο. Ωραία, μια χαρά ατάκα είναι, θα την πω. Έβγαινα που λέτε πάνω στη σκηνή με το ταμπούρλο μου, με το κοντό μου παντελονάκι και έκανα τάπαντο. Έφτανα στη μέση της σκηνής. Το έπαιζες ωραία. Φύγανε και έτρεχα να τους προλάβω. Έλειωνε το θέατρο, έλειωνε το θέατρο από κάτω. Με να σου πω κάτι, την προηγούμενη Τετάρτη είχα την Έφη τη Χατζούλη. Και αυτό μου λέει ότι έπαιζες και εκείνη σε ένα έργο που είχε δύο ατάκες. Ναι. Αλλά το είχε δουλέψει τόσο πολύ που τις λέγανε οι πρωταγωνιστές, άντε τώρα θα βγεις φούλα και θα έχει πέσει το χειροκρότημα, ναι, σε σένα. Ναι. Γιατί ήταν ο τρόπος, καμιά φορά ο κομπάρσος ή ο δεύτερος και ο κομπάρσος μπορεί να βγάλει πολύ περισσότερο γέλιο από τον πρωταγωνιστή άμα ξέρει να το δουλέψει και να το... Εγώ είδα και σε κάποιες ταινίες, στην ΕΡΤ τώρα που συμμετέχει σε μια σειρά, που έχεις πάλι κομπάρσικο ρόλο. Πόσο φυσικά το παίζεις, πόσο άνετα, πόσο... Δηλαδή, δεν έχει σημασία το μέγεθος του ρόλου, το πώς το παίζουμε. Μπράβο, ναι, είχα μια συνταγή. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποιοι θα μας βρούνε να μας τραβήξουν, εκεί είναι η τύχη. Ναι, και εκεί είναι και κάτι που τώρα βγαίνουν και καταγγέλνουν. Που θυμάμαι, μου λέει ο μπαμπάκας μου, γιατί εγώ είμαι υποχρεωμένος να βλέπω αυτές τις ατάλλαντες. Τώρα διαπιστώθηκα γιατί ήταν υποχρεωμένος, ναι, να βλέπει τις αντάλλατες μετά τις καταγγελίες που γίνανε, το κατάλαβα. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα, ένα μείζον θέμα στο χώρο μας, όλο αυτό που γίνεται με τις καταγγελίες. Ναι. Και συνεχίζονται και θα συνεχιστούν για πολύ καιρό. Καλά, τώρα στεναχωρήθηκα και με τον άλλον του Ράδιο Αρβίλα, το δες.
Ναι, αλλά και αυτό εντάξει. Αλλά και αυτό τώρα δεν το κάνουν μόνο αυτοί, το κάνουν πολλοί. Εγώ ξέρω πολλές κοπέλες που έχουν σχέσεις και έχουμε δει και πάρα πολλά. Και ανώνυμοι πολλοί το κάνουν αυτό να εκβιάσουν με τη φωτογραφία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι άντρες αυτοί. Δεν είναι άντρες. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί ο άντρας ποτέ δεν λέει τι κάνει στο κρεβάτι του, ποτέ δεν μειώνει τη γυναίκα που βάζει από κάτω του. Συμφωνώ, ναι. Και δεν τα διαδίδει. Ξέρω εγώ, δεν είναι άντρες όλοι αυτοί, είναι, μην πω. Ναι, όπως σου είπα και πριν, ένα μείζον θέμα και πολύ άσχημο για όλους τους καλλιτέχνες, διότι υπάρχουν και καλλιτέχνες που δεν πρέπει να τους βάζουν στο ίδιο καζάνι με αυτούς. Βλέπεις τον Προφήτη. Είδα τον Προφήτη, ναι. Ο Προφήτης είναι μία εφημερίδα που βγάζει εδώ το NSDV. Ναι. Είναι σατυρική, διανέμεται δωρεάν κάθε μήνα και σατυρίζει με ωραίο τρόπο τα επίμαχα που συμβαίνουν στη Νέα Σμύρνη. Υπέροχα. Ναι, πάρτε, μπορείς να την πάρεις να τη διαβάσεις, έχουμε πάνω κι άλλη. Ωραία. Να δεις έτσι το κλίμα μας. Ωραία, κάπως έτσι ξεκίνησα. Άρα από το σχολείο είχες αρχίσει και έδειχνες ότι εγώ αγαπάω το θέατρο, τέλος. Ναι. Ναι, αλλά έκανες και πολλά κινηματογραφικά, ξέρω. Έχεις κάνει και δικά σου κινηματογραφικά. Έχω κάνει πάρα πολλά κινηματογραφικά. Κυρίως θέατρο και κινηματογράφο. Στο θέατρο πάρα πολλά χρόνια. Κινηματογράφο ξεκίνησα το 2007. Από τη κινηματογραφική Λέσχη Παύλου Παρασχάκη. Πλέον είμαι και αντιπρόεδρος της συγκεκριμένης Λέσχης. Φέτος κάναμε και το φεστιβάλ μας 3 Οκτωβρίου στο Σινέα Λέκα, στο Δήμο Ζωγράφου. Πάρα πολύ κόσμο, 122 άτομα στο κοινό. Και ήταν μια φοβερή βραδιά. Τραγούδησε και ο Δημήτρης ο Γαϊτάνης μαζί με το φίλο μας τον Τζίμιο Τζίμιο, τον Δημήτρη Κούρτη. Έδωσε βραβείο ο Δημήτρης Κολάτος, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Δήμαρχος Ζωγράφου, ο συνοθέτης θεάτρου Λεωνίδας Τσιριγκούλης και πολύ 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 ακόμα και μας τίμησαν με την παρουσία τους αξιόλογοι συνάδελφοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες. Ναι, έχω κάνει κινηματογράφο πολλά χρόνια και φέτος είχα τη τύχη να κάνω και ταινία μεγάλου μήκους. Πρωταγωνίστησα και σε ταινία μεγάλου μήκους, σε δύο μάλιστα και οι δύο σε συνοθεσία του Θεόδωρου Κολοβού. Η μία ταινία λέγεται «Γιατί Αντωνάκη, γιατί Νικολάκη» και είναι μια μαύρη κωμωδία καταστάσεων όπου εγώ κάνω ένα μαφιόζο. Παίζεται σε ένα αυτοδιαχειριζόμενο χώρο, κάνει κάποιες προβολές στο υποβρύχιο, στην Οδό Κολοκοτρώνη 22, πίσω από το Πολυτεχνείο. Α, ωραία. Κάνει κάποιες προβολές σαν κινηματογραφική ταινία. Καθώς και η ταινία για τα 200 χρόνια της Επανάστασης που έκανα το Παπαφλέσσα από τη Γερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Μπράβο, παιδί. Που σε μωρένη κυταρά. Πάλι σε συνοθεσία του Θεόδωρο Κολοβού, ο οποίος ο ίδιος έκανε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και ήταν για τη ζωή του Νικηταρά. Να μας το φέρεις και από εδώ τον Κολοβού να τον γνωρίσουμε. Να του προτείνεις να έρθει από εδώ να τον γνωρίσουμε. Βλέπω που κάνει ωραία πράγματα. Φυσικά. Ωραία. Και αυτές είναι οι δύο μεγάλο μήκος ταινίες που έχω συμμετάσχει. Μετά φέτος έχω κάνει πόσες ταινίες μικρού μήκους. Φέτος έχω κάνει 5 ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες και οι 5 τώρα τρέχουν σε φεστιβάλ, αλλά γι' αυτό το λόγο δεν θα σας μιλήσω εγώ. Έχω φέρει κάποιον μαζί μου που θέλει να σας τα πει αυτά, ο οποίος συμμετέχει και στις ταινίες. Εγώ ξέρω ότι έχεις δουλέψει και ξέρω ότι όντως δεν είσαι μόνο. Θες σιγά σιγά να μας γνωρίζεις και τις προσωπικότητες που μας έφερες. Ναι. Λίγο να μας τις συστήνεις. Φυσικά. Θες να πούμε κάποια πράγματα προφορικά ή θες να το ξεκινήσουμε έτσι όπως εσύ. Όχι, θα μας τα ξεκινήσει κανονικά και ωραία. Θα μας τα πει ο ίδιος. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Εγώ επειδή ξέρω ότι κλείνεις 20 χρόνια καριέρα, ναι, λέω πριν μας αρχίσει και να μας πει ο φίλος σου τα τι έχουμε κάνει, ναι, να ετοιμάσω, σου έχω πάρει μια τούρτα. Τούρτα. Τούρτα σου πήρα. Απίστευτο. Α,
Αυτή είναι η έκπληξη της ημέρας. Δεν θα τη φάμε τώρα, θα την πάει στη μαμά σου. Ωραία. Απίστευτα. Ναι. Αυτό είναι για σένα, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι. Κάνεις και φωτογραφία. Φυσικά. Είναι τα 20 χρόνια, κάτσε να τα φαίνεται εκεί, 20 χρόνια καριέρας για σένα, ναι. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα με επιτυχίες, να κάνεις πάντα ωραία πράγματα. Και βέβαια σου πήρα αστεράκια, δεν ήξερα τι να σου πάρω. Λέω μου βάλω 20, βάλω τα αστέρια, γιατί είναι ένα αστέρι, μόνο με αστέρια κάνει. Δεν κάνει με τίποτα άλλο. Ποιο? Βέλα και εμένα μία έτσι να είμαι μπροστά στην τούρτα. Έτσι, να σε βγάλω μπροστά στην τούρτα, περίμενε. Κάτσε να μας βγάλει και ο βοηθός μας για να την πάρει την τούρτα στο αμάξι, να την πάρεις μαζί σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την πας στη μαμά, της πας μαμά, ορίστε, μπορεί να ταλαιπωρήθηκα στον δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Για βγάλε μας έτσι μία μαζί, να μας παίρνει και τους δύο. Βγάλε δύο τρεις. Όπα. Εντάξει. Θα βγάλεις, έλεγε τη στάζει αυτό και θα μου χαλάσει την τούρτα. Δεν μου τα σβήσεις. Θα τα σβήσω. Σβήστα. Να έχεις πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό, να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Αυτό ήταν για σένα, ναι. Γιατί είσαι ένα από τα καλύτερα παιδιά και λέω πώς θα το γιορτάσω τώρα τα 20. Χρόνια, με τι τρόπο θα τα γιορτάσω τα 20 χρόνια. Λοιπόν, προσέχετε όμως, γιατί την κουνήσατε και κόλλησε. Δεν πειράζει, αφού δεν πειράζει. Ωραία, υπέρα. Κοίταξε μη... Υπέρα. Ναι. Αυτό δεν μετά. Ωραία, ζωντανή εκπομπή είμαστε, τα έχουμε όλα. Όλα τα έχουμε. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Και να τα κάνεις 120. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να τα κάνω τα χρόνια μου για να σε βλέπω τόσα χρόνια κι εγώ. Και εγώ να ζω 120 χρόνια όμως να τον καμαρώνω, ε. Να τα πούμε κι αυτά. Για ξεκίνα λοιπόν να μας πει σιγά σιγά τα... Θα σας πω, σήμερα... Δώστε μου μισό λεπτό. Θα κάνει την εμφάνισή του. Ξέρω εγώ, έχεις κάτι φίλους εσύ ωραίου. Έχω, ναι. Έχω, αυτό είναι αλήθεια. Καταφωνεί. Και ο Ρόλφι. Γεια σου, Ρόλφι. Χαίρετε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να πω, γι' αυτό είμαι καλεσμένος εδώ σήμερα, ότι συμμετείχα και εγώ στις κινηματογραφικές ταινίες που έκανε ο Λεωνάρντο, τις οποίες στη μία από τις 5 ταινίες ήταν Χρώματα Νοσταλγίας, κέρδισε και βραβείο ερμηνείας στο Λονδίνο, παρακαλώ, ως Ζήκος. Τα κείμενα το έγραψε η αγαπημένη μας φίλη Ελένη Αναγνωστοπούλου και τη μουσική την έκανε ο αγαπημένος μας Γιώργος Χατζινάσιος. Μπράβο. Γιατί ήταν για το κινηματογράφο. Να σου πω κάτι τώρα, τώρα που μου το πες αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα είχα μέσω Skype από το Λονδίνο το Δημήτρη το Χριστοδούλου που μέσω Amazon έχουν φτιάξει και δέχονται από Έλληνες σενάρια, να στείλεις δηλαδή το σενάριο σου εκεί, για να το σκηνοθετηθεί στην Κίνα ή στο Μεξικό από σκηνοθέτες του Μεξικού, της Κίνας και αυτά. Αυτός έχει ήδη βγάλει προς τα έξω αρκετούς συγγραφείς και ποιητές που έχουν βραβευτεί κιόλας. Δηλαδή, εγώ ξέρω και παιδιά που έχω φέρει εδώ και τα έχω παρουσιάσει.
και που ακουστήκανε προς τα έξω, γιατί μου λέει αυτός όταν πήγα εκεί για δουλειά, είδα ότι δεν υπάρχουν Έλληνες συγγραφείς έξω. Και είπα, τόσοι συγγραφείς που είναι, να τους βγάλουμε προς τα έξω. Και το 18μηνο της καραντίνας, εκείνος δούλεψε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Ναι. Και μου λέει τώρα αυτό που θέλω, δηλαδή έτσι κλείσαμε, και μου λέει ευχή για το 22 είναι να έχω καλά σενάρια ελληνικά, που να μπορέσουμε να φύγουν προς τα έξω και να σκηνοθετηθούν από Κινέζους, από Μεξικάνους, από Ισπανούς. Άρα νομίζω ότι εσύ είσαι μέσα σε αυτό, ε. Θα μπορούσα, αλλά εγώ έχω ένα κακό. Και το έχω πει και το λέω και στην εκπομπή, σχεδόν να το καταλάβουν και άλλοι φίλοι. Εγώ δεν μπορώ να γράψω. Εγώ δεν είμαι ούτε συγγραφέας, ούτε σεναριογράφος. Εγώ μπορώ να υλοποιήσω ένα κείμενο σε μία ταινία. Εγώ είμαι σκηνοθέτης. Είναι άλλο πράγμα. Α, δεν με κάνει σενάρια. Ναι. Δεν γράφω. Δεν έχει φίλου. Αν έχει φίλου πάντα που γράφουν σενάρια και του ενδιαφέρουν τα έργα του να βγουν. Αναφέρω. Μπράβο. Τα έργα του να βγουν προ τα έξω, φέρ του σε κονέ μαζί μου να του κάνω κονέ με τον άνθρωπο. Ναι. Γιατί είναι καλό τα παιδιά αυτά να φεύγει η δουλειά του έξω. Και να λέμε τώρα ότι ένα Κινέζο σκηνοθέτη ή ένα Ισπανό σκηνοθέτη έχει ένα έργο ενό Έλληνα. Με κατάλαβε. Ναι. Για πάμε, γιατί έχει και άλλε φίλε εκεί. Έχει και φιλενάδε, βλέπω. Έχω, ότι δεν έχει έρθει μόνο του, έχει και φίλε. Ο Ρόλφι. Ο Ρόλφι. Ναι. Έχω και τώρα θέλει να μιλήσει. Θέλει να πεταχτεί από πριν το ακούγεται. Α, για να δω τι θέλει να πει. Γεια σα για από μένα. Εγώ είμαι η Σάντι. Είχα γενέθλια εχθέ. Έγινα 7 χρονών. Α, γεια σου, Σάντι. Χρόνια πολλά, σβήσαμε κεράκια. Χρόνια μου πολλά λοιπόν. Εγώ είμαι η Σάντι, είμαι δίπλα στο Λεωνάρντο τα τελευταία 7 χρόνια και έχουμε κάνει πάρα πολλά ωραία πράγματα μαζί για τα παιδιά. Έχουμε παίξει σε ιδρύματα, στο Ελπίδα της Μαριάννας Βαρδινογιάννης, στο Αγκαλιά, στη Θιβών και Αθηνών, πάνω στη Λεωφόρο για το αγέννητο παιδί. Έχουμε παίξει εδώ στην Αργυρούπολη, στην Ανοιχτή Πόρτα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις με τον Λεωνάρντο και πάντα μαζί μου είναι ο γκρινιάρης μας και αγαπημένος μας, που άμα τον εξυπνήσουμε θα αρχίζει να γκρινιάζει, αλλά τον αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί είναι ο αγαπημένος μας τριγέος στην Ειρήνη του Αριστοφάνη. Είναι ο αγαπημένος μας Σκρούτς στην ιστορία πιο κοντά στο σήμερα. Είναι ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα. Είναι ο άνθρωπος που θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι και το alter ego του Λεωνάρντο, ο άτακτος άτακτου. Φαίνεται από τη φατσούλα ότι είναι ατακτούλης όμως. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο με ξυπνήσατε, αλλά εσείς είστε πολύ όμορφοι, έχετε ωραία μάτια. Σας ευχαριστώ. Δεν θα με μαλώσετε? Όχι, δεν θέλω να σας μαλώσω, γιατί είστε γλυκούλα. Και από ό,τι έμαθα, κάνατε και δωράκι στο Λεωνάρντο. Έκανα γλυκάκι στο κοριτσάκι που είχε τα γενέθλιά της χτες, η φίλη σου. Αγαπημένη μου Σάντι. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Αυτή είναι η οικογένειά σου και αυτή με αυτή διασκεδάζει τα παιδιά. Ασχολείσαι με το παιδικό θέατρο. Ασχολείσαι και με το κουκλοθέατρο. Κάνω κουκλοθέατρο τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ωραίο το κουκλοθέατρο. Και έχω μια δυνατή ομάδα. Έχει και έμπνευση. Εμπνέεσαι και από παραμύθια, μπορεί να εμπνευστεί και από πολλά. Και τα παιδιά τρελαίνονται για κουκλοθέατρο. Και είναι στα νηπιαγωγεία, επειδή πέρυσι έκανα μαθήματα για νηπιαγωγεία. Τα παιδιά είναι το μόνο project play που ξετρελαίνονται με ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Και σε νηπιαγωγεία έχουμε πάει και σε ιδρύματα έχουμε πάει, κοινωνικούς φορείς, σχολεία στο Κολωνό. Η προτελευταία παράσταση της Ειρήνης του Αριστοφάνη που παίχτηκε μέχρι και το 2020, ξεκίνησε το 2018, ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια το 2020. Η προτελευταία μας παράσταση τη δώσαμε στο Κολωνό σε 150 παιδάκια. Μια φοβερή εμπειρία μέσα στο σχολείο μαζί με τους αξιόλογους συνεργάτες, την Ελένη Αγνωστοπούλου, τον Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, τον Παπίτσο, τον Άλλη Δημητρίου, που συμπληρώνανε το team της Ειρήνης στο Αριστοφάνη, που πραγματικά έχουν να το λένε, δηλαδή ακόμα το λένε μέχρι σήμερα, πώς παίξαμε εκεί πέρα και τόσες φωνές από παιδιά και πώς τους κρατούσαμε.
Γιατί έβγαινε εδώ ο κύριος σαν ατακτούλης με τη φωνή μου και τους κρατούσε όλους. Έβγαινε εκεί πέρα και λέει, ακούσατε, ακούσατε, ο Τριγέος τρελάθηκε και θέλει να πάει να ταξιδέψει στους ουρανούς. Βάει, 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 τρελάθηκε, πάει να πάει να βρει ειρήνη. Και τα παιδιά μείναν έτσι. Δηλαδή με το που ακούγαν αυτή τη φωνή, από όλη τη ησυχία. Να σου πει, παίξει και σε άλλες σειρές εκτός της τηλεόρασης που είπα εγώ για την ΕΡΤ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Σε κάποιες ταινίες, νομίζω στην Ευτυχία συμμετείχε σαν κοπάς. Στη Φαντασία συμμετείχα σαν ηθοποιός, κανονικά. Στο Μαγικό Καθρέφτη του Χρήστου Δήμα. Συμμετέχω και στην άλλη ταινία του που δεν έχει βγει ακόμα για τα 100 χρόνια. Αυτό με τους πόντιους που ήταν. Με τι είχες αυτό, με τους πόντιους. Με ποιους πόντιους? Την ΕΡΤ που έδειχνε με τους πόντιους, με το... Πού ήταν με τους πόντιους, με αυτά, με το... Ιστορικό ήτανε. Όχι, ιστορικό έκανα μόνο φέτος το Μανουσάκι, το Βαρδιάνο σα Σπόρκα. Μόνο αυτό, Μόνο αυτό. Πέρυσι ήμουνα για 16-17 επεισόδια στα καλύτερα μας χρόνια, στη συνοθεσία της Όλγας Γαλλιά. Α, μπράβο, τα καλύτερα μας χρόνια, ναι. Ναι. Έπαιξα στην Έξαψη, στον Ήλιο, στο Έλα στη θέση μου, τους παπάδες της σειράς. Γιατί μετά το Παπαφλέσσα μου βγήκανε ρόλοι παπάδες. Κάτσε, πού έπαιξες τον παπά, σε ποια από αυτές τις σειράς? Σε όλες. Έκανες εκεί όλες τον παπά. Ναι, Έλα στη θέση μου, μόλις χθες, Έξαψη, Ήλιος, αυτά. Σε αυτά τα τέσσερα σύρια έκανα τον παπά. Βέβαια, και ωραία σύριαλ, είδες. Ναι. Άρα σε πήραν σε παπά, μετά σε δέσανε έτσι, ε. Ναι, ναι, με δέσανε λίγο, αλλά μετά με το που εμφανίστηκα εγώ, γι' αυτό βλέπεις και την αμφίεσή μου, θα τη δεις και σε λίγο. Θα αφήσω εγώ το εδώ πέρα. Εγώ να πω την αλήθεια ότι να το μαρτυρήσω ή θα το πεις. Τι? Για την εμφάνισή σου και για αυτό που έχεις δουλέψει πάρα πολύ και νομίζω ότι έχεις ενσωματωθεί με αυτό. Ναι, όχι, πες το εσύ. Εννοώ για τον Τσάρλι Τσάπλιν. Για τον Τσάρλι Τσάπλιν. Μπράβο. Που δεν είναι, δηλαδή βλέπω ότι έχει αρχίσει και το βιώνεις κιόλας, δηλαδή μπαίνεις μέσα του. Δεν είναι μόνο ότι τον έχεις διαβάσει και τον έχεις μελετήσει σαν ηθοποιός, σαν άνθρωπος. Αρχίζεις και παίρνεις και το στυλ του. Γιατί θες να έχεις, ναι, την απόλυτη και στην κίνηση που σε είδα πάνω στη σκηνή, το πήγαινες πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά την κίνησή του. Και η εμφάνισή σου και όλο αυτό το... Και βλέπω όμως ότι έχεις αφήσει όλο αυτό το στυλάκι, ναι. Προσπαθώ. Όταν μπαίνω σε κάποιο ρόλο, όπως ήταν και ο περσινός μου ρόλος, μαζί με το συνεργάτη μας, τον Δημήτριο Γαϊτάνη, το 2020 που έκανα τη φιγούρα του Ανώτατου Ον με τη σειρά της UNESCO, Πειραιώς και Νήσων, που μας βράβευσε και ο Γιάννης Ομαρός. Σε αυτή τη σειρά είχα μπει στο πετσί του ρόλου, είχα γίνει ο Θεός. Με τα μακριά μου τα μαλλιά, με το άσπρο το ρούχο μου το μακρύ. Πόσες υποχρεώσεις έχει ένας Θεός όμως? Άπειρες. Ποιο να πει το σώσει? Ναι, άπειρες. Πολύ ωραία σειρά και φέτος βγαίνοντας από αυτό το ρόλο, γιατί αυτό είναι η ηθοποιή. Φοράνε ένα ρόλο και μετά όταν τελειώνει ο κύκλος του ρόλου του, βγάζουν και μπαίνουν σε έναν άλλο ρόλο. Ναι. Αυτό είναι ο ηθοποιός. Και εκτός ότι και τα άλλα ρολάκια μέσα του. Εκτός ότι έχει και κάποιες προσωπικότητες, ναι. Άλλες δίπλα του. Για τον Τσάρλι Τσάπλιν όμως να πούμε ότι έκανες μια φοβερή δουλειά. Παίζεται αυτή τη στιγμή. Ναι, ε. Παίζεται αυτή τη στιγμή. Για πες μου, πού παίζεται? Αυτή τη στιγμή έκανε παραστάσεις. Ξεκίνησε στο Θέατρο Παραμυθίας, στη συνέχεια έχει έδωσε 4 παραστάσεις, στη συνέχεια παίχτηκε για άλλες 2 παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Αγία Βαρβάρα. Έκανε και ένα event, μεγάλο event με πολύ κόσμο στα Εγγένεια, το νέο μας πολυχώρο Underground Πειραιώς Club Theater που έχουμε αναλάβει με τον Γιώργο Δήμου. Για ξαναπες το αυτό με τον Γιώργο, με τον Δήμου που είχε έρθει και εδώ πέρα, από ένα φοβερό παιδί,
που συνεργαζόσαστε μαζί. Συνεργαζόμαστε μαζί. Μπράβο, και κάνετε πολύ ωραία και σκεφτήκατε αυτή την πολύ ωραία ιδέα να φτιάξετε αυτό το χώρο που κάθε Παρασκευή παίζεται και ο Τσάρλι Τσάπλιν. Και παίζεται ο Τσάρλι Τσάπλιν και παίζει ο Τσάρλι Τσάπλιν και σαν νόημα Τσάρλι Τσάπλιν και με όλη την έννοια του Τσάρλι Τσάπλιν και σε άλλες εκδηλώσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πάλι στον ίδιο χώρο. Αύριο έχουμε ένα πάρτι, ο οποίος Τσάρλι Τσάπλιν θα κάνει και εκεί ένα event. Ωραία, ωραία. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στον Πειραιά, λέγεται το μαγαζί. Underground Πειραιάς Club Theater. Πειραιάς, ωραία. Βρίσκεται στην οδό Αλιπέδη 17 και προσκαλούμε όλους τους ανθρώπους, όλους τους φίλους μας να έρθουν. Εκεί και κάποια μονόπρακτα παρουσιάζονται. Παρουσιάζονται διάφορα πράγματα. Και αργότερα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Είναι ένας χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια παρουσίαση ποίησης, για μια παρουσίαση βιβλίου. Φυσικά. Φυσικά ένας πολύ ωραίος χώρος και θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτή την Παρασκευή, για παράδειγμα, ο Τσάρλι Τσάπλιν θα βγει παρέα με τον. Σε guest έκπληξη εμφάνιση, τον Γιώργο Δήμου. Θα κάνει κάποιον ήρωα, τον οποίο θα τον συναντήσει ο Τσάρλι Τσάπλιν στο μαγαζί. Ωραίο θα είναι αυτό, έκπληξη. Έκπληξη, ναι. Τι ώρα θα είναι αυτό, γιατί έχω και μάθημα. 8:30 ώρα. Πιστεύω αυτή την Παρασκευή να προλάβω να έρθω. Σας το έχω υποσχεθεί, ναι, ότι θέλω να έρθω να το δω το χώρο και εγώ με τρυπεριέργεια. Πώς είναι. Βλέπω τις φωτογραφίες, βλέπω ότι έχει επιτυχία, βλέπω ότι έχετε κόσμο και εγώ δεν έχω έρθει. Πρέπει να έρθω. Βέβαια, να πούμε ότι ξεκίνησε τώρα, 2 εβδομάδες είναι που έχει ξεκινήσει. Ακριβώς, ακριβώς. Θα κάνετε και επίσημα εγκαίνια εκεί μετά τις γιορτές, πιστεύεις. Πιστεύουμε μετά τις γιορτές να κάνουμε και επίσημα εγκαίνια σε όλο τον κόσμο, να φτιάξουμε κάτι ωραίο. Τώρα ετοιμάζουμε κάτι ωραίο. Ετοιμάζουμε κάτι βραδινό σε στυλ καμπαρέ, καλλιγούλα, με γυναίκες, με live, με performance. Ετοιμάζουμε κάτι γιατί είναι μια παλιά μου άρθρα. Καλλιγούλα του Καμί, μπορώ να σου πω μονόλογο. Ναι. Το ξέρω απ' έξω. Μια χαρά. Ετοιμάζουμε κάτι τέτοια. Ετοιμάζουμε διάφορα. Έχουμε διάφορα project στο μυαλό μας. Και ετοιμάζουμε, δηλαδή είμαστε διαρκώς σε δράση. Σε δράση. Είμαστε διαρκώς σε δράση. Μάλιστα, για κάτσε να πάρω κι εγώ αυτή τη φατσούλα εδώ πέρα να την παίξω λίγο. Ο Ατακτούλης. Εσύ που την παίζεις, τον Ατακτούλη σου. Ναι. Που μαζί μας γίνεται Καλούλης και δεν είναι πια Ατακτούλης. Ναι. Ωραίος, Πολύ ωραίος. Να σου πω κάτι, σου κάνουν παρέα αυτά, Πάντα. Πάντα. Πάντα και το καθένα έχει τη δική του ιστορία. Θες να μας πεις. Η Σάντη, για παράδειγμα, μου τη δώσανε τα παιδάκια στο παιδικό σταθμό σαν παιδαγωγός που σπουδάζω. Πριν από 7 χρόνια την έχω η Σάντη. Μου τη δώσανε τα παιδάκια. Άρα, να σου πω κάτι, σαν παιδαγωγός. Ναι. Το μουσικό παιχνίδι και το θεατρικό παιχνίδι είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά, να ξέρεις. Ναι. Και αυτό που κάνεις τώρα είναι από τα πρώτα που χρησιμοποιούμε σε ένα παιδικό σταθμό. Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν μου τη δώσανε, οι μαθητές μου τη δώσανε, μου είπαν, κύριε Λεωνάρντο, εσείς θα την πάρετε και θα μας τη φέρνετε γιατί εμείς θα τη σκίσουμε. Την κάνανε δώρο. Παιδάκια 2,5 χρονών. Με αυτά τα παιδάκια έχουν καλή ψυχή. Ναι. Και ξέρανε ότι κάθε Παρασκευή που πήγαινα εγώ τότε, θα σου πω το εξάμεινο, κάθε φορά που πήγαινα για πρακτική, ξέρανε ότι την Παρασκευή, δεν ξέρανε τι σημαίνει Παρασκευή, δεν είχαν μάθει τις μέρες, γιατί ήταν 2,5 χρόνια, ξέρανε ότι η Παρασκευή σημαίνει ο Λεωνάρντο και η Σάντη. Είχαν μάθει. Και λέγανε, ναι, στον μπαμπά του, σήμερα μπαμπά τι μέρα είναι, και του έλεγε ο μπαμπά του. Δηλαδή μου το έχει πει γονιός, Παρασκευή, ωραία λέει. Άμα είναι Παρασκευή, έχουμε Σάντι και Λεωνάρντο. Το Λεωνάρντο είναι ένα όνομα από την Ιταλία. Ο μπαμπάς είναι από την Ιταλία και το θύμο. Και αυτό είναι ιταλικό το επίθετο. Θύμος είναι το επίθετο θύμος. Ωραία. Λεωνάρντο το μικρό μου, ναι. Αν και εγώ προτιμώ το καλλιτεχνικό μου, αυτό που με ξέρουν και πιο γνωστό στο εξωτερικό, που έχω σπουδάσει στην Αυστρία συνοθεσία, με ξέρουν με το καλλιτεχνικό μου και η Λορέντζο Σμιθ. Και Λορέντζο. Ναι, είναι ένας αναγραμματισμός του όνοματός.
σπούδασες, πού σπούδασες σκηνοθεσία? Στην Αυστριακή τηλεόραση, στο Klagenfurt TV, μοντάζ και σκηνοθεσία. Α, γι' αυτό σ' αρέσει και φτιάχνεις όλες αυτές τις ταινούλες, μικρός μήκος, ναι, και αυτά που, ναι, κάνετε. Ναι. Και βλέπω και με τον κύριο Γαϊτάνη που μελοποιείτε τα τραγούδια, ναι, του και, ναι, τα φτιάχνεις εσύ ταινούλες. Ναι, ναι, ναι. Έχεις κάνει πολύ ωραία πράγματα. Κάνουμε. Τώρα κάνουμε και μια σειρά. Πάει πάρα πολύ καλά. Προβάλλεται και στην Αυστριακή τηλεόραση. Λέγεται Καλλιτέχνες εν δράση. Φέτος έχουμε μπει στο δεύτερο κύκλο της σειράς. Ευελπιστούμε να κρατήσει, να συνεχίσει, να πάμε και για τρίτη, γιατί όχι. Κάνουμε ωραία πράγματα, έχουμε μια δυνατή ομάδα δίπλα μας. Θες να μας πεις μερικά ονόματα? Θα σας τα πω, ναι. Δίπλα μας καταρχήν έχουμε την Ελένη Αναγνωστοπούλου, τον Δημήτριο τον Γαϊτάνη. Ελένη Αναγνωστοπούλου, είναι ηθοποιός, είναι σενεριογράφος. Θεατρολόγος. Θεατρολόγος, σενεριογράφος, τυχουργός. Ωραία. Κάποια τραγούδια. Άρα ένα αργά σενάριο που θέλουμε να τις την πούμε. Για παρακάτω. Δημήτριος Γαϊτάνης. Ο μουσικοσυνθέτης, ναι. Ζωή Γαϊδατζή, συγγραφέας, κοινωνικός λειτουργός. Την περιμένουμε να έρθει να μας παρουσιάσει και τη δουλειά της, τα ποίηματά της, την κυρία Ζωή. Μιχάλης Δημητρίου, ηθοποιός και ο οδηγός μας, ο οποίος μας πήγε, είναι στην ομάδα τη θεατρική τη δική μου, ο οποίος μας πήγε από τα Μέγαρα Αττικής, που παίξαμε στα Μεγάρων, μέχρι το Σικιαρίδιο Ίδρυμα στο Μαρούσι. Κάθε φορά γέμιζε τα μάξι του με τα σκηνικά, βάζαμε τη βενζίνη και λέγε, παιδιά, πιέντε με όπου θέλετε. Ο Μιχαλάκης μας. Αρέσει, ναι. Πάρα πολύ. Ο Τζέρομο Καλουτά, μουσικός, τραγουδιστής και στιχουργός. Η Έλλη Σούλα, φίλη αρθρογράφος, παιδαγωγός. Τώρα κάνει και αυτή το πρώτο της φεστιβάλ και θα τη βοηθήσουμε κι εμείς. Λέρα. Και θέλουμε να πούμε τώρα, το πούμε και στην εκπομπή, το φεστιβάλ, από ό,τι μου είπε και η Έλλη στα μηνύματά της σήμερα, ότι θα είσαι κι εσύ χορηγός, όπως θα είμαστε κι εμείς χορηγοί με την κινηματογραφική λέσχη, όπως επίσης θα είναι και ο Δημήτρης. Κοίταξε να δεις, μακάρι να καταφέρει να έρθει από εδώ, δεν ξέρω πώς μπορεί να κινηθεί, γιατί ξέρω ότι έχει ένα θέμα. Έχει ένα θέμα, ναι. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά μπορούμε να κάνουμε και μέσω Skype να τη συνεννοηθώ, να κάνουμε μια εκπομπή έτσι να μας πει τη δουλειά της. Ναι, εγώ της έστειλε ένα μήνυμα, μου τα άφησε έτσι κενό και βέβαια αμέσως υποψιάστηκε ότι έχει το θέμα. Ναι. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μέσω Skype. Ναι, εννοείται, εννοείται. Εμείς θα τη βοηθήσουμε πάρα πολύ και να πούμε ότι το φεστιβάλ της φέτος, το πρώτο φεστιβάλ καλλιτεχνών, θα είναι υπό την επιμέλεια καλλιτεχνική διευθύντρια η Ελένη Αναγνωστοπούλου. Α, ωραία. Η δική μας. Δηλαδή τι φεστιβάλ κάνει, για δώσ' μου να καταλάβω, θα περνάνε ηθοποιοί, για δώσ' μου να καταλάβω την εικόνα. Είναι ένα φεστιβάλ, από ό,τι κατάλαβα κι εγώ, γιατί τώρα το στείνει, με θεατρικές ρίσεις. Ήδη τις έχουν στείλει κάποιες θεατρικές ρίσεις ή κάποια θεατρικά κείμενα καλλιτέχνες, και το οποίο αυτό θα γίνει, θα τη βοηθήσω κι εγώ, θα κάνω κάποιο φωτοκολάζ με όλους τους συμμετέχοντες, και συμμετέχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί μέσα στο project. Από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες που μου έχει στείλει μέχρι στιγμής, συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Τζέρομ Καλουτά, ο Βασίλης Τραϊφόρος, η Πινελόπη Χαλκιάου. Στέλνουν, κάτσε, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, τραβάω εγώ ένα βιντεάκι και τις το στέλνω με ένα μονόλογο, κάτι τέτοιο. Δεν έχω καταλάβει. Όχι, στέλνουν μια θεατρική ρίση. Μπορείς να πεις εσύ, π.χ. ο Τσάρλι Τσάπλιν λέει, μέρα χωρίς χαμόγελο είναι χαμένη μέρα. Τσάρλι Τσάπλιν. Α, μπράβο. Στέλνεις μια θεατρική ρίση, ένα θεατρικό κείμενο και αυτή θα το φτιάξει καλλιτεχνικό με όλες... Θεατρικό κείμενο που το έχω κάνει εγώ ή το παίρνω από κάπου άλλο? Από οπουδήποτε. Ένα αγαπημένο θεατρικό κείμενο. Ό,τι σ' αρέσει. Μπορεί να βάλεις ένα μονόλογο του Άλμπερ Καμί. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Θα συμμετέχω, θα τη στείλω. Να τη στείλεις. Και μια ωραία φωτογραφία που εγώ θα τη βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Θα το κάνουμε έτσι λίγο καλλιτεχνικό. Θα σου φτιάξω ένα ωραίο φωτοκολάζ με όλους τους συμμετέχοντες ηθοποιούς. Και αυτό θα της δώσει τεράστια χαρά καταρχήν. Αχ, θα το κάνω και εγώ, θα στείλω και εγώ ένα έτσι, ναι, που να έχουμε. Να τη στείλεις. Αυτό θα της δώσει πραγματικά. Μέχρι πότε τα μαζεύει για να ξέρω να έχω το μέχρι χρόνο, γιατί εγώ... Μέχρι 20 του μήνα. Μέχρι τώρα. Μέχρι άλλες 5 μέρες έχεις. Ω, δεν προλαβαίνω. Να στείλεις. Ναι, θα δω. Εντάξει, ένα κειμενάκι να στείλεις. Ναι. Και εγώ κάτι παρόμοιο έστειλα. Εγώ έστειλα κάτι του. Και τι φωτογραφία, εσύ έχεις 300 φωτογραφίες. Εγώ τι φωτογραφία στείλω? Μια δικιά σου. Μια ωραία δικιά σου. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Και βοηθάμε και ένα παιδί δηλαδή που είναι με ειδικές ικανότητες, αλλά αυτό την ευχαριστεί. Το της δίνει ζωή.
Εμείς θα κάνουμε αυτά με αγάπη. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες εν τέλει είναι οι άγγελοι που έχουν έρθει να μας θυμίζουν κάποια πράγματα. Βλέπω ότι το θέατρο, γιατί είχα φέρει και πριν 2 χρόνια τον Μιλωνά που έχει εδώ στο Παλιό Φάληρο τη θεατρική ομάδα, εκείνος συμμετέχει, έχει παιδιά στις παραστάσεις του ΑΜΕΑ που τα ανέδειξε πάρα πολύ και μπορώ να σου πω ότι το 19 είχε ανεβάσει έργο που ήταν πρωταγωνίστρια ΑΜΕΑ κοπελίτσα με το καροτσάκι της. Και βλέπω ότι το θέατρο αγαπάει αυτά τα παιδιά. Γενικά η τέχνη αυτά τα παιδιά τους δίνει δύναμη και... Αλλά νομίζω ότι και αυτά μας εμπνέουν εμάς. Ακριβώς, ακριβώς. Μα γι' αυτό το λόγο και τα αγκαλιάζουμε, γιατί τα ίδια μας εμπνέουν και ειδικά η σειρά που κάνουμε, το Καλλιτέχνες εν Δράση, που κάνουν οι άλλοι φίλοι μας, που ήταν η δική της ιδέα, κάνοντας το 2014 και την ομάδα που φέρει το Καλλιτέχνες εν Δράση, η μικρή Μελίνα, η οποία ήταν και μία από τις μαθητριές μου στο παιδικό σταθμό, παιδί και αυτό με ειδικές ανάγκες, είχε σκεφτεί να κάνουμε αυτό, δηλαδή μικρά σκέτς καθημερινών ανθρώπων, όπως είναι και οι Καλλιτέχνες εν Δράση, που δείχνουν όλη αυτή την ευαισθητοποίηση, όλη αυτή την, αγαλίαση ψυχής και την κοινωνικοποίηση αυτών των ατόμων που δεν έχουν τη φωνή που μπορεί να έχει ένας ηθοποιός να τη δώσει. Γιατί ένας ηθοποιός μπορεί να το δώσει αυτό. Εκτίθεται και μπορεί να το πει. Ξέρετε μα κάτι. Νομίζω τώρα και στη σειρά που είναι στο Μέγκα η... Πώς το λένε αυτή, μωρέ, Μπράβη και όχι, πώς το λένε. Δράκη και Μπράβο, και κομμάτα. Παίζει ένα παιδί πάλι που είναι αμαία. Μπράβο. Έχει δώσει όλο του τον εαυτό. Μας έχει βάλει στην καρέκλα πάρα πολλούς. Εγώ άκουσα ότι είναι και καλός συνεργάτης, μαθαίνει και εύκολα, είναι συνεπής. Έχει διδάξει. Εγώ πρώτα απ' όλα έχω φίλους έτσι αμαία που σε διδάσκουν ανθρωπιά. Ακριβώς. Δηλαδή και ανθρωπιά και ευαισθησίες. Υπάρχουν και τα κολόπεδα, δεν σου λέω δεν υπάρχουν. Έχουμε δει και τέτοια. Δηλαδή, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, χτες το βράδυ είχα έτσι μια σκέψη που πέσα στο κρεβάτι μου και σκεφτόμουν αυτά τα παιδιά. Ίσως γιατί είχα πολλές πληροφορίες. Και θυμόμουν στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, πρώτη γυμνασίου. Είχαμε ένα παιδί που πήγαινε, ήταν κάπως έτσι. Τα άλλα παιδιά το κοροϊδεύαν, αυτός έκανε πάρα πολλές ζημιές, μας έπιανε τον ποπό στις τα κορίτσια και τα βυζιά μας έβαζε το χέρι. Λοιπόν, τα κορίτσια εφήτουλες, όλο πηγαίνα, κάνα παράπονα, ξέρω εγώ, να πάρει υποβολή, να πάρει το ένα, να πάρει το άλλο. Εγώ πάντα ήμουνα, τον υποστήριζα. Θυμάμαι όμως ότι τότε μικρή, κάτι έγινε και αυτός δεν είναι, ενώ τον υποστήριζα και αυτό δεν, δηλαδή είδα ότι εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα και λέω, καλά το πήγε για μου. Ο Θεός τους κακούς τους στέλνει σημαδεμένους. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και για πολλά χρόνια από εκείνη την εμπειρία μου είχα την ιδέα ότι είναι οι κακοί άνθρωποι που είναι σημαδεμένοι. Μετά γνωρίζω τη Γεωργία. Που η Γεωργία έγραφε φοβερά ποίηματα. Μας έκανε το 2000 βγήκε στους Παραολυμπιακούς, ξέρεις. Πήρε μετάλλια και έφερε στην Ελλάδα, στην Κίνα ήταν το. Αυτή η κοπέλα άρχισε να με κάνει να βλέπω, ίσως μπήκα και σε κυκλώματα, σε χώρους και άρχισα να βλέπω τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Ότι δεν είναι έτσι, ότι εγώ από αυτά τα παιδιά μαθαίνω. Τώρα, αν είναι κάποιος κακός και στριμμένος, δεν νομίζω. Αυτό είναι θέμα, δεν έχει θέμα αν είσαι αμαίο ή δεν είσαι. Όχι βέβαια. Είναι θέμα χαρακτήρα. Και όπως λέει και ο Αντακτούλης, δεν μετράει εξωτερική ομορφιά. Μετράει η ψυχή του ανθρώπου. Έτσι λέει ο αγαπημένος μας Αντακτούλης. Καλά το λέει ο Αντακτούλης. Ναι. Και είναι όλα μέσα στη ζωή. Συνεχίζω, είναι ο Γιώργος ο Δήμου. Φοβερός και ηθοποιός. Σκηνοθέτης, γράφει κιόλας. Γράφει κιόλας. Μπράβο. Συγγραφέας αντικός. Ασχολείται και με τον πολιτισμό. Είναι και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι άνθρωπος των γραμμάτων πάρα πολύ και φιλόλογος. Και παίζει στα ψηλά βουνά. Όχι στα ψηλά βουνά. Το παλάτι, το διαμαντένιο παλάτι. Διαμαντένιο παλάτι. Παίζει στο διαμαντένιο παλάτι το πρώτο μέρος, η δύναμη της αληθινής αγάπης. Και εγώ παίζω στο δεύτερο μέρος. Ήρθε εδώ και μας φώτισε με τα μάτια του τα μεγάλα, με το χαμόγελο του το μεγάλο.
ξαφνικά είδαμε κάτι να στράφτει εδώ και ήταν τα χαμόγελα του και ο Γιώργη. Είμαστε στο δεύτερο Διαμαντένιο Παλάτι. Να το πούμε και αυτό, ότι εσύ συμμετέχεις στο Διαμαντένιο και το δεύτερο μέρος, που παίζεται κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή στις 12. Ωραίο και αυτό. Το πρώτο μέρος κάθε Σάββατο στις 5. Σήμερα δώσανε και μια παράσταση στα παιδιά και το χάρηκα πάρα πολύ. 5 η ώρα για φιλανθρωπικού χαρακτήρα σε ένα γεροκομείο. Ναι. Το Διαμαντένιο Παλάτι το νούμερο 1. Της Ιώτας Τζουάνι τα κείμενα, φωτογραφίες, η μουσική και η συνοθεσία. Είναι πολύ τάδα το πλάσμα και η Ιώτα. Πραγματικά. Και πανέμορφη και δεν το περίμενα ότι ήταν μάνα. Όταν είδα το παιδί της λέω Παναγία μου τι λέει, αυτή είναι πιτσιρίκα. Ναι. Συνεχίζω, είναι δίπλα μας τα τελευταία 5 χρόνια ο Κωνσταντίνος ο Γαβρόγλου, ο οποίος είναι και αυτός πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης, βιβλιοθηκονόμος και ηθοποιός θεάτρου και συνιδρυτής της θεατρικής ομάδας Ερωτόκριτος. Παίζουμε για τα παιδιά, για την ένταξη παιδιών με ειδικές ικανότητες. Είναι μαζί μας επίσης και την αγαπώ γιατί έχει παίξει και σε 5 ταινίες μας. Θα αναφέρω και ποιες είναι αυτές οι 5 ταινίες. Η Δέσποινα Τσολάκη και οι ταινίες είναι ένα αφιέρωμα στη Ρένα Βλαχοπούλου που έχει στοιχεία από τη ζωή μου. Την προβάλαμε στο Πειραιά και στο Θέατρο Αλεξάνδρεια μέσα στο 20. Ήταν η ελληνική επίσημη ελληνική συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κανόνια του 2020, αλλά λόγω COVID δεν έγινε. Φεστιβάλ Κανών. Επίσης έχει παίξει στην ταινία με χρώματα νοσταλγίας, Κορονοϊός Εκέ, Αμαία, ακόμα μια ελπίδα αλήκη. Και στην... τέσσερις. Και ποια είναι και η πέμπτη ταινία που κάναμε. Και η πέμπτη ταινία που κάναμε φέτος, που είναι σε κείμενα πάλι της Ελένης, λέγεται «Αλλαγές της εφηβείας στο περιβάλλον του κορονοϊού. Πώς αντιδρά ένας έφηβος σε όλο αυτό που ζούμε». Αυτό νομίζω ότι είναι ωραία ταινία, γιατί νομίζω ότι είναι μέσα στα «Αλλά μην πάθετε ό,τι πάθανε ο Τριβιζάλης» που γράψε το παραμύθι. Αυτό είναι κατάντια. Ναι. Κατάντια είναι. Πας και σκίζεις του Τριβιζά, τότε στέγινε με το παραμύθι. Ναι, επειδή ίσα ίσα που εμείς πέρυσι, και εγώ σαν παιδαγωγός που τελείωνα, μαθαίναμε πώς με παραμύθι μπορεί στα παιδιά να περάσεις πράγματα, να προστατέψουν τα χεράκια τους, να πληθούν. Και εγώ έγραψα ένα παραμύθι πέρυσι για τον κορονοϊό σε πληροφορία, γιατί το μάθαινα να το κάνω. Ναι, ναι. Το έχω ζωγραφίσει και όλες, το έχω κόψει χαρτά και μόνη μου το φτιάξα. Το βιβλίο, όλα δηλαδή, το έχω φτιάξει μόνη μου. Τη σειρά του όλα. Και το μάθαμε, δηλαδή το μάθαμε το Μάρτιο του 20 εμείς, ναι, αυτό, ναι, στο, ναι, σχολείο. Ναι, γιατί ήταν και η εποχή του COVID. Ήταν η εποχή του COVID και σου λέει πώς μπορείς ένα παιδί, ειδικά σε προσχολική ηλικία, να του μεταφέρεις την προστασία χωρίς να φοβηθεί, χωρίς να δει τα πράγματα τρελά, χωρίς... Και το πας παραμυθάκι. Μάλιστα εγώ... είπα, είμαστε δύο αδερφάκια που λεγόμαστε, δηλαδή το έκανα ότι είναι τα δύο COVID, τα έκανα αδερφάκια. Α, ναι, ναι, ναι. Και πάνε στα σώματα. Δεν πρέπει να στο πω, έφτιαξα μια δικιά μου ιστορία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γιατί δηλαδή το κάνανε αυτό οι άνθρωποι και γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, να, εσείς τώρα μέσα από την ταινία αυτή δείχνετε την αλήθεια όντως πώς τα παιδιά μπορούν να επηρεαστούν, πώς απομονώνονται, ναι, πώς διχάζονται. Πώς δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να μην πιστέψουν. Ακριβώς, και όλα αυτά που λες είναι μέσα στη ταινία. Η ταινία έκανε επίσημη πρεμιέρα στο φεστιβάλ. Άνοιξε το φεστιβάλ μας το 9ο. Ανεξάρτητο το φεστιβάλ της κινηματογραφικής λέσχης Παύλου Παρασχάκη στο Σινέα Αλέκα. Καταχειροκροτήθηκε από 122 άτομα. Γιατί είχαμε κόψει ένα κουπόνι από την ΕΝΠΑΝ, από τις Ενώσεις Πολιτισμού και Ανάπτυξης, για να δούμε πόσα άτομα μπαίνουν μέσα. 0,01 λεπτό. Για να δούμε τι κοινό θα έχουμε. Είχαμε 122 άτομα, 3 Οκτωβρίου όλα αυτά, σε μια εποχή που πραγματικά εκείνο το μήνα ο COVID θέριζε. Όλοι με μάσκα το παρακολουθήσανε, η μαμά μου, η μαμά του Μίτσου, η μαμά του Τάκη Χτενά που βραβεύτηκε και ο Τάκης. Πότε έγινε αυτό, 3 Οκτωβρίου τώρα. 3 Οκτωβρίου του 21, ναι. Εκεί στο Εγάλαιο, στο θεατριστή. Όχι, στο Σινέα Αλέκα, στο Δήμο Ζωγράφου. Μπράβο, ναι. Στο Δήμο Ζωγράφου. Η μαμά μου, η μαμά του Μίτσου, η μαμά του Τάκη, του Χτενά, η μαμά της Ελένης, η μαμά του Γρηγόρη, του Σπύρου που τα παρουσιάζει. Είχαν έρθει όλες οι μαμάδες. Μας καμαρώναν από κάτω.
Η μαμά του Δήμου όμως που δεν γνώρισε το Δήμο. Ναι, η μαμά του Δήμου δεν γνώρισε, δεν γνώρισε το Δήμο στο... πάνω στη σκηνή. Ναι. Και γιατί ήμουν εκεί στη φάση. Τσάπλιν, τσάπλιν. Ήμουν εκεί. Και δεν τον γνώρισε το παιδί της ο Βασιλιάς. Τόσο μεταφίεση αυτή, όντως αλήθεια. Το θυμάμαι. Και ο Γιώργος ο Δήμου είχε έρθει να μας τιμήσει στο φεστιβάλ και πολλοί και πολλοί φίλοι συνάδελφοι. Ήτανε να έρθω κι εγώ, αλλά νομίζω κάτι πήγα εκδρομή με την εκκλησία, κάτι τέτοιο πρέπει να ήτανε. Και ήρθα αργά, κάτι ήτανε, κάτι δουλειά είχα. Γιατί μου το είπε και τελευταία στιγμή νομίζω ο Δημήτρης Παρασκευή μας το είπε. Έχω βράβευση, λέει, με βραβεύουνε στο ζωγράφο, ξέρα, μας το είπε έτσι. Ναι. Δεν μας το είπε δηλαδή. Μα και ο Μίτσος δεν ήξερε, κανείς δεν ήξερε τι βραβεία θα παίρνει. Ο Μίτσος ήτανε... Κάτι λέει, μου είπανε, λέει, κάτι μου είπανε, να δεις έτσι, ξέρετε πώς τα λέει έτσι και είναι έτσι απλός και χύμα στο κύμα. Κάτι μου είπανε, λέει, για ένα βραβείο να πάω να παραλάβω την τάδη, ώρα τότε δεν ξέρω ακριβώς να σου πω, ρε. Ναι, ναι. Και εμείς περιμέναμε να πάρει ένα βραβείο και πήρε τρία. Α, για ένα πήγαινε και πήρε τρία. Ναι, γιατί όταν ανοίξαμε τους φακέλους, εντάξει, η χαρά του εκείνη τη μέρα. Για ένα βραβείο λέει ήρθα και πήγαμε τρία. Και είμαι το κοινό που ξέρεις. Α, τώρα θα το ξαμιλήσω, πού ξέρεις γιατί δεν ήρθα τότε, γιατί μου πες ότι πήρες ένα, μου είπες ότι πήρες τρία, θα ερχόμαι. Και δεν μου το μαρτύρησε, τώρα το μαθαίνω ότι πήρε τρία. Ναι, όχι, το είχε βάλει στο προφίλ του. Το είχε βάλει. Ναι, ναι. Πού να πρωτάω. Έγραφε ότι για ένα πήγα, με τρία έφυγα. Ευχαριστώ πολύ το φεστιβάλ, ευχαριστώ τον Δήμο Ζωγράφο, ευχαριστώ τους θεατές που με ψήφισαν. Υπήρχε ψηφοφορία. Και εμείς δεν την είχαμε δει, τελευταία στιγμή είχαν γίνει. Όλα. Εγώ ξέρω και ότι ο Κολάτος αγαπάει πολύ εσένα. Ναι, και ο Κολάτος εδώ σε ένα βραβείο, Δημήτρη. Ναι, αλλά και εσένα σε αγαπάει ιδιαίτερα, λέει. Πάρα πολύ. Δάσκαλος ο Δημήτρης ο Κολάτος. Τον βοήθησα τώρα και αυτόν με το βιβλίο. Του έκανα έτσι το εξώφυλλο, του έκανα τα γραφιστικά. Όπως και την Έλλη. Εγώ θα τη βοηθήσω τώρα, θα τη κάνω διάφορα φωτοκολλάζ. Τα κάνω έτσι από την καρδιά μου, γιατί τα αγαπάω τα παιδιά. Καλά κάνω, έτσι πρέπει. Με αγάπη πάντα, με αγάπη. Και εκείνοι όμως σε στηρίζουν όσο μπορούν. Έτσι, πάρα, ναι, έτσι πάρα, πρέπει. Πάρα, και μακάρι ο καλλιτεχνικός χώρος να ήταν έτσι και να μην υπήρχαν αυτά που ακούμε ο ένας τον άλλο. Γιατί ειδικά σε αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, αν εξαιρέσουμε. Το να μας μπαίνει το ψώνιο να είμαστε πρωταγωνιστές και το δούμε καθαρά μόνο σαν τέχνη, μπορείς να παράγεις πολύ ωραία πράγματα αν έχεις μια ομάδα που να είναι όλη ταπεινή όμως. Ακριβώς. Να μην είναι ψώνια. Πήγαινα στον Πειραιά, θα σου το πω ιδιαιτέρως αυτό, σε μια και έκανα κάποια μαθήματα ορθοφωνίας για να παίξω σε μια θεατρική παράσταση εκεί στον Πειραιά σε μια σχολή. Μου είχε δώσει ρόλο. Η γυναίκα το πρώτο που μου είπε, μου λέει, δεν θέλουμε ψώνια, δεν θέλουμε πάρσες. Βέβαια ήταν μακριά η απόσταση, μετά έπεσε και ο COVID και δεν σταμάτησα να πηγαίνω γιατί κάναμε, δεν ξέρω τι με έκανε και με... Όχι. Είχε κλείσει η φωνή μου τελείως. Ναι. Και την παίρνω τηλέφωνο, λέει, κλείσει η φωνή μου, να μην έρθω. Και εκείνη επειδή δεν πήγα, με κύρωσε. Α, είναι και αυτά. Κατάλαβα. Κύρωσε. Σου λέει, άμα δεν μπορείς να είσαι, ακυρώνει. Εντάξει, εγώ τρέχω. Εγώ δηλαδή π.χ. μένω Μύρωνα, τρέχω Ζωγράφου, Πειραιά, Κουβαρά, Κυψέλη. Κοίταξε, άμα είσαι κρυωμένος όμως, να πας να κάνεις τι τώρα πρόβα. Καλά, ναι, άμα είσαι κρυωμένος δεν πας να κάνεις πρόβα. Αλλά γενικά οι καλλιτέχνες τρέχουν. Δηλαδή, σκέψου... Το 18-19 έκανα σε αυτήν κάποια μάθηση. Σκέψου, Ολυμπία μου, ότι τρέχω σαν το Βέγκο και στο θέατρο κάνω το σαν γλώ. Ναι, ήταν και που σου λέω τώρα είναι σχολή που κάνουν μουσική στο Πειραιά. Ναι. Και συγχρόνως ανεβάζουν και κάποιες παραστάσεις και πολύ καλή ηθοποιός αυτή. Δηλαδή, μετά πήγα στο Δημοτικό Θέατρο και ανέβασα μια παράσταση και την είδα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω, γυναίκα, αλλά... Εντάξει, και εσύ πώς ακυρώνεις έναν άνθρωπο με τη μία. Ναι, όχι, δεν ακυρώνεις κανέναν με τη μία. Του δίνεις ευκαιρίες και όσες... Και ξέρεις, έρχεται από τη Νέα Σμύρνη και όλα αυτά. Και περισσότερες ευκαιρίες. Έχω γράψει ένα τραγούδι και μου το θύμισε σήμερα ο Μίτσος, γιατί μια κοπέλα είχε
δανειστεί ένα στίχο από το τραγούδι μου. Το τραγούδι λέγεται «Είμαι νέος ακόμη». Και η μουσική είναι το Δημήτρη. Και ένα στίχος λέει μέσα ότι θα σταματήσω να δίνω δεύτερες ευκαιρίες ανθρώπους. Μη σου πω και τρίτες και τέταρτες. Και πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες. Πρέπει να δίνουμε, γιατί δεν ξέρεις άλλες την επόμενη φορά πώς θα φερθεί. Εντάξει, όταν άλλος είναι ζώνη, είναι ζώνη. Εντάξει, το βλέπεις. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω το με μία, το με δύο. Ακούγε το παιδί. Να μην λέμε κακές λέξεις, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. δεν είπα κάτι κακό. Όχι, εντάξει. Τη λέξη ζωντανό είπα. Ζωντανό, ναι. Άντε με μαλώσετε τώρα. Εντάξει, δεν σε μαλώ. Εντάξει. Για τον Τσάρλι Τσάπλιν όμως εμένα είπες πολλά πράγματα και θέλω να μας πεις. Θα σας τα πω τώρα. Θα σας αφήσω εδώ πέρα με τον Ρόλφι και θα έρθει εδώ κοντά μας. Θα έρθει ο Τσάρλι Τσάπλιν. Για φέρνουμε τον Ρόλφι λίγο να παίζω εγώ. Ναι. Είναι και αγκαλίτσα σου, Ρόλφι. Γεια σου, Ρόλφι. Θες αγάπες, θες φιλιά, μέχρι να έρθει ο φίλος μας εδώ ξανά. Ναι, αλλά εγώ ζηλεύω. Το λέω κι εγώ. Αλλά αλλάζω εγώ τις φωνές. Τώρα δεν πειράζει, αλλά μ' αρέσει τώρα που παίζω. Έτσι. Τα παιδεία παίζει, τρελαίνω. Το καλύτερο κλείσιμο για το 2021. Ναι! 2021, σε χαιρετάμε, σε χαιρετάμε και όμορφα σου τραγουδάμε. Μα έλα αγαπημένη μου, έλα να σε κάνω μάκια μάκια, όμορφα όμορφα φυλάκια, έλα να παίξουμε. Σταματήστε, σηκώνετε εκεί. Είμαι εγώ η κοκκινούλα, όμορφη και χριστιογεννιάτικη. Δίθηκα. Η Σάντι. Η Σάντι. Είμαι η Σάντι η καλή που τα κόκκινα φορεί και όμορφα ξέρει και τραγούδι. Η Σάντι. Ναι. Το όνομά της, πολύ απλή μετάφραση, Σάντι στα πολωνικά, σημαίνει αστέρι. Α. Έχει και τα μαλάκια της τα. Τα αστέρια, να. Ναι. Τον αστερικά. Ο Ρόλφι σημαίνει πιστός στα ρουμάνικα. Γεια σου, Ρόλφι. Εμένα δεν μου μιλώ. Μιλώ, σου μιλώ. Του κόνεις που ρουπουνόκιο. Ο άτακτος αταχτούλης. Άτακτα αταχτούλη μου. Έκανα και δική μου σειρά. Εγώ ο άτακτος αταχτούλη. Για 2 χρόνια με τον Λεωνάρντο. Και μετά με ξέχασε και με τον Δημήτρη Γαϊτάνη κάνανε μια άλλη σειρά που λεγόταν στον κόσμο των παραμυθιών κάτι. Ο Λεωνάρντο συναντά τον Ρόλφι τον Σκυράκο και εγώ ήμουνα κομπάρσος να πούμε. Σου κάνανε τέτοια ζημιά. Μου κάνανε τέτοια ζημιά. Θα τους βάλω μηδέν. Ό,τι του κάνανε του παιδιού. Παιδί μου, τι σου κάνανε. Ναι, ναι, λέει τώρα Ρόλφι, ναι. Αλλά έπρεπε να κάνω κι εγώ σειρά. Έπρεπε να κάνω κι εγώ σειρά. Ναι, έπρεπε κι εσύ. Δεν φαίνεσαι ολόκληρος. Μην ανησυχείς, μέχρι τα γόνατα φαίνεσαι. Πού. Εδώ. Α. Δεν φαίνομαι. Εντάξει, που βάζει και παντελόνι δεν πει, δεν ήταν απαραίτητο. Δεν ήταν, εντάξει. Βγάλτο, δεν είναι απαραίτητο. Δεν φαίνεσαι δηλαδή το που κάμεις και βάλει το από πάνω μόνο. Καλά λες. Γιατί, εδώ έμενε το στούντιο. Εδώ το στούντιο δεν έχει πολλά κομφόρ. Να πείτε να φέρουνε. Κομφόρ. Ναι, κομφόρ. Είναι το περίφημο στούδιο, λέει και ο Χάρη Κλίν. Είχα την τύχη να παίξω με τον Χάρη Κλίν 5 φορές. Έλα. Ναι. Μπράβο ρε. Εντάξει. Να που μας τα λες ένα-ένα τώρα. Αυτά, εντάξει, είναι μέσα στη ζωή. Ωραίος ο Χάρη Κλίν, έφυγε και ο Τράγκας, έφυγε και η Ζώτεο Ζώη, πώς τη λένε, έφυγε και το πουλάκι μου. Πώς θα πάνε να κοιμηθώ το βράδυ τώρα, νομίζω ότι είναι το πουλάκι μέσα. Έφυγε και η αγαπημένη μας Ροζίτα Σόκου. Ναι ρε εσύ, κι εγώ τη συμπαθούσα. Έκανε και καλές κριτικές, έκανε. Έκανε καλές κριτικές και ήταν από τους λίγους που τα έλεγε έξω από τα δόντια, σχέση με άλλους. Και έλεγε, άμα η παράσταση είναι καλή ρε παιδί μου. Άμα δεν είναι καλή, έλεγε, δεν είναι καλή, μη πάτε. Δεν ήταν σαν, δηλαδή,
Αυτό μου άρεσε στην στη Ροζίτα Σόκου. Δεν έγλυφε κανένα. Τα έλεγε όπως έπρεπε, με το όνομά τους. Δεν είχαν πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι στις μέρες μας. Στις μέρες μας. Πολύ ωραίο γίνεται. Ναι, γίνεται πολύ ωραίο. Πολύ φτιάχνεται. Για έλα εδώ να μου τα πεις και με ένα φίλε μου, καλέ. Έρχομαι. Να είμαι κι εγώ. Γεια σου, Τσάρλι Τσάπιν. Καλώς ήρθε ο Τσάρλι Τσάπιν. Τώρα εγώ παίρνω συνέντευξη από τον Τσάρλι Τσάπιν, δεν παίρνω από τον Λεωνάρντο. Χαλάψαμε τώρα. Αυτό είναι Τσάρλι Τσάπιν, ναι. Και για πες μας τώρα, Τσάρλι Τσάπιν, σε βλέπουμε κάθε Παρασκευή, μπορούμε να έρθουμε εκεί στην Πειραιά. Στον Πειραιά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή κάνουμε το μονόπρακτο και Σάββατο κάνουμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Κάνουμε disco party με guest του Τσάρλι Τσάπιν. Για μίλησε μας για τον Τσάρλι Τσάπιν, τον έχει γράψει η ζωή. Τον έχει γράψει η ζωή για Energy, τα κείμενα. Και τα έγραψε ειδικά για μένα, ο Τσάρλι Τσάπιν. Όταν σε είδε, λέει, αυτός κάνει για τον Τσάρλι Τσάπιν. Ναι. Μα έχεις αυτή τη θεατρική φυσιογνωμία και του μοιάζεις του Τσάρλι Τσάπιν, του πάει. Και το μαλάκι και το φρύδι, το φαρδί. Δηλαδή μόνο με το μουστάκι και έχεις γίνει... Δεν έχεις αλλάξει πολλά πράγματα για να του μοιάζεις. Όχι. Απλά ξυνίστηκα και κράτησα το μουστάκι. Μπράβο, και ναι. Πιο κοντό. Ναι. Ωραίος είναι. Ωραίο είναι. Δηλαδή δεν έκανες κάτι σαν φυσιογνωμία. Του μοιάζεις, του φέρνεις. Γι' αυτό σε είδε η ζωή και το κατάλαβε. Μα μου το είπε και εμένα, ναι. Μου λέει, εγώ όταν τον είδα... Είπα, δηλαδή αμέσως έτσι μου ήρθε η ιδέα. Βλέποντας το θύμα μου ήρθε η ιδέα, μου λέει, δεν την είχα. Ναι, και εμένα όταν μου το είχε πρωτοποιεί πριν από 3 χρόνια, μου λέει, κάτι σου γράφω. 3-4 δεν θυμάμαι πώς είναι ακριβώς, κάτι σου γράφω. Και λέω, εντάξει, να γράψεις, να μου πεις. Τότε κάναμε τη σειρά για τον Ρόλφι, με τα παραμύθια, 10 επεισοδίων, πολύ πλάκα στη σειρά, τα κείμενα ήταν δικά μου, του Μίτσου και της Ζωής. Μια σειρά άκρως φουτουριστική. Είχαμε και το χορηγό του Σουσέτα με τα παραμύθια και διαβάζαμε παραμύθια. Πίτερ Παν, η Αλική Σχολή Θαυμάτων, η Γοργόνα, η Μέρμεϊ και όλα αυτά τα παραμύθια που υπήρχαν μέσα στο story. Το βιβλίο της Ζούγκλας. Και εγώ έκανα τον Λεωνάρντο, έκανα τον εαυτό μου, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο βρέθηκα στον κόσμο των παραμυθιών. Βρέθηκα εκεί στον κόσμο των παραμυθιών. Τα τραγούδια και η μουσική ήταν του Μίτσου, του Δημήτρη του Γαϊτάνη και ήταν μία από τις πρώτες μας συνεργασίες. Και την αγαπώ πολύ αυτή τη συνεργασία, 10 επεισοδίων. Ναι, γιατί βγάλατε ωραία δουλειά. Κάνατε ωραία δουλειά. Βγάλατε κάτι ωραίο και παραγωγικό. Ναι. Και μέσα από αυτό εμπνεύστηκε και η ζωή και σου γράψε το. Και μου λέει, θα σου γράψω κάτι. Εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Και αρχίζει και μου γράφει το έργο. Μου γράφει το έργο και έρχεται και μου φέρνει, μου λέει, γράφω αυτό. Αλλά εκτός από σένα, μου λέει, θέλω να βάλουμε και έναν Βέγκο. Έλα όμως, όπως γράφει και μέσα στο δελτίο τύπου, κατά κάποιο τρόπο, πώς έρχονται τα πράγματα, εγώ έκανα το 2018 ένα αφιέρωμα στο Θανάση Βέγκο, το οποίο βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ Μασακουσέτη, και το βραβείο. Και μου λέει, πρέπει να βρούμε ένα Βέγκο. Ψάχνουμε να βρούμε Βέγκο. Και βρίσκουμε το Γρηγόρη Κεντρινό για Βέγκο. Ναι, θα σου πω κάτι τώρα. Ο Γρηγόρης ο Κεντρινός είναι πάρα πολύ ωραίος σαν εξωτερική εμφάνιση. Σαν νεύρο όμως δεν το έχει. Βέγκο το. Δεν ξέρω γιατί έχετε κάνει να ακούγεται η φωνή του σαν αφήγηση. Μιλάει αφηγητικά σε όλο το έργο. Αφηγηματικά, ναι. Και χαμηλή φωνή, πού είναι το νεύρο του Βέγκου. Δηλαδή, το λέω αυτό το σχόλιο και το λέω και δημοσίως με πολύ πολύ αγάπη, γιατί σαν στυλ, σαν εξωτερικά του μοιάζει μπαμ. Τον χαλάει αυτό το αφηγηματικό που παίρνει. Δεν μιλάει έτσι ο Βέγκος, ο Βέγκος είχε νεύρο. Ναι. Πρέπει αυτό να αλλάξει τελείως, να αλλάξει τελείως αυτό. Αυτό είναι υπέρ μας για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Αυτό με το νεύρο, δηλαδή πρέπει να γίνει πιο νευρικός. Πάτε του τα νεύρα, δεν ξέρω τι τα κάνετε.
Αυτό τα σπάμε. Ναι, σπάς του τα νεύρα να γίνει λίγο πιο νευρικός, πιο... Να φύγει αυτή... Δηλαδή, μας το τραβήξω και το δεις και εσύ από κάτω. Ναι. Δεν ξέρω αν μας το πάνε κι άλλοι. Έχει χαμηλώνει η φωνή του και γίνεται αφηγητική, έτσι. Τι να σου πω τώρα. Θυμάσαι που κάναμε... Δεν είναι ωραίο αυτό. Ναι, ναι. Δεν μιλάει στο τώρα. Δεν ξέρω, δεν έχει τον νεύρο. Κατάλαβα. Εσύ είσαι έτσι αυτό το στυλάκι, εσύ το κάνεις δηλαδή πάνω στη σκηνή, την κίνηση του Τσάρλι Τσάπι, τη φωνή, το αυτό. Εκείνος δηλαδή, γιατί ενώ τον βλέπουμε εξωτερικά και λέμε ναι ρε παιδί μου, που τον βρήκαν ίδιος ο Βέγκος. Ναι, ναι, ναι. Στην κίνηση το κάνεις, τη φωνή τα γαμάει όλα. Συγγνώμη, τα χαλάει όλα. Συγγνώμη, πει. Μην ακούς εσύ. Ναι. Μόνο εκεί, μόνο αυτό το δηλαδή θέατρο, να διορθώσουμε. Το θέατρο, επειδή εγώ συνήθως θέλω να συνοθετώ. Όχι τόσο να παίζω. Αν και είμαι πάλι πάντα σε παραγωγική φάση και πάντα παίζω. Δηλαδή εντάξει, το μικρό μήτρο να παίζεις δεν το χάνεις ποτέ. Αλλά ναι, το έργο επειδή έχεις καμπανεβάσματα, ειδικά αυτό το έργο έχεις καμπανεβάσματα, πρέπει να ακολουθείς τη ροή. Εγώ θυμώνω, νευριάζω, κάνω πολλά στη σκηνή, ειδικά σε αυτό το έργο. Γιατί δεν θέλει να παίξει στην ταινία μου, γιατί μου λέει τα δικά του, γιατί εγώ θέλω να κάνω μια ταινία μαζί του. Και να σου εκείνος δεν δείχνει το νευρικό του, να πει ότι να δεν θέλω, δεν κάνω, δεν έχει αυτή τη λίγο πιο νευρικό. Στον τρόπο που μιλάει νευρικά. Ναι, κατάλαβα. Σαν στυλ καλά το πάει, σαν στόμα, σαν λόγο. Ωραία. Εντάξει, μόνο αυτό. Μετά μου άρεσε πάρα πολύ το έργο, γιατί αναφέρει πολλά πράγματα και από τη ζωή του Βέγκου που μας τα προβάλλει. Περνάει και από τον Τσάρλι Τσάπι περνάνε τα μηνύματα. Άλλωστε δεν έχει πει και λίγα αυτός ο ηθοποιός που έχει κάνει και έργο. Που τον έβαλε στη μαύρη λίστα Μακάρθη. Τα λέει όλα μέσα. Όλα τα λέει. Μπράβο, τα λέει, ναι. Ναι. Που αγαπούσε τις γυναίκες πολύ. Ναι, όλα. Που ήταν λίγο έτσι παιχνιδιάρης και ρωτιάρης. Καλά, το έκανε ο άνθρωπος, μια ζωή την έχουμε. Ναι. Και έχει πει και πολλά σωστά ο Τσάρλι Τσάπιν. Για τα ναρκωτικά που λέγει ότι είναι καλά. Ναι. Αλλά... Ποιος μου λέγει ότι δεν έπαιξε, λέει, σε ένα έργο, λέει, θύμωσε, λέει. Ποιος μου το έλεγε. Α, ένας κύριος που του έλεγα για το έργο εδώ πέρα. Ένας ηθοποιός που ήρθε που κάνει το Θεόφιλο. Α, ο Θόδωρος Προκοπίου. Να αγαπώ πολύ, είμαστε ένας βαρδιάνος, σας πω. Είναι πολύ φοβερός άνθρωπος, πολύ διαβασμένος, πολύ γνώστης και του ανέφερα για σένα, ναι. Και τον Τσάρλι Τσάπιν μου λέει, ξέρεις, μου λέει ότι ο Βέγκος δεν συγχωρούσε ποτέ, τι δεν συγχωρούσε ποτέ στον Τσάρλι Τσάπιν, που μια φορά λέει κάτι, είπε μπροστά στα παιδιά, το ξεχνάω τώρα, μένω δεν έχω πει να το θυμηθώ. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ο Βέγκος πως είπε σκάστε στα παιδιά. Ναι, εκτός από αυτό και αυτό που έχουμε βάλει στο έργο, που θυμώνει πολύ ο Βέγκος, όταν ο Τσάρλι Τσάπλιν κλέβει, επειδή πεινάει, κλέβει το κολατσίο από ένα μωρό. Αυτό, μπράβο. Ναι, δεν το αρέσει αυτό. Γιατί ο Βέγκος πάντα έδινε. Ενώ ο Τσάρλι Τσάπλιν έλεγε ότι άμα είσαι φτωχός, θα κλέψεις και από το μωρό του πλούσιου. Ναι, ναι. Δηλαδή θα τον κλέψεις το πλούσιο όπως και να έχει. Αλλά ποτέ δεν κλέβεις από ένα παιδί. Μπράβο, ναι, αυτό μάλλον, αυτό μου είπε. Ναι, μπράβο, αυτό τώρα το θυμήθηκα. Τι ωραία πράγματα. Και τα έχουμε στο έργο. Τα έχετε αυτά στο έργο, έχετε αυτά τα μηνύματα, το βλέπω, το ξέρω. Έχουμε τη Χούντα του Βέγκου, έχουμε το Βέγκο στη Μακρόνισο. Ναι. Που ξεκίνησε τις πρώτες θέσεις. Περνάει, δηλαδή, περνάει ιστορικά πολύ ωραία. Σου λέω, το μόνο που και ήθελα να σας το πω ήταν μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ναι. Που δηλαδή θα το δούλευα περισσότερο εγώ. Η ζωή του Τσάρλι Τσάπλιν από τότε που ήταν μικρός, με τα φτωχοκομεία, με τη μητέρα του που ήταν ράφη. Όλα περνάνε. Όλα. Που έχασε τον μπαμπά του. Όλα. Μη λέμε πολλά. Να έρθουν να δουν και το έργο. Πραγματικά το προτείνω, γιατί είναι και ξεκουραστό, εύκολο. Δηλαδή κυλάει ωραία και βλέπεις δύο τέρατα, μπορούμε να πούμε, του θεάτρου. Ναι. Καλλιτέχνες και οι δύο. Που έχουν, είδες, μια διαφορετική ηθική ο καθένας, άλλη ηθική του Βέγκου, άλλη ηθική του Τσάρλι Τσάπιν, και πώς συναντιούνται και πώς περνάνε όλες αυτές οι διαφορές τους. Και βέβαια εκεί περνάει και το μήνυμα ότι μέσα από την τέχνη και οι διαφορές
Ισιώνουνε. Ναι. Φυσικά, φυσικά. Ακριβώς. Και να πούμε ότι αυτό το ντουέτο Σαρλό-Βέγκο... Σε πάρω σπίτι μου να με ζεσταίνεις. Αυτό το ντουέτο Σαρλό-Βέγκο τους ενώνει στην ιστορία, γιατί μετά από κάποια φάση τσακώνονται άσχημα, αποτέλεσμα να μην μιλάει ο ένας τον άλλον, η ελευθερία. Τώρα να πούμε ότι είναι η έννοια της ελευθερίας. Είναι η ίδια ελευθερία, είναι η αγάπη. Ορίστε και κοίταξε τώρα σήμερα το Αγίου Ελευθερίου, έτσι θα κλείσω, για πες. Ναι, είναι η ειρήνη, είναι η ελευθερία, είναι η αγάπη. Πάντως κάτι τους ενώνει αυτούς τους. Είναι η ελευθερία στο πνεύμα, στο πνεύμα, στη σκέψη. Αυτό είναι που τους ενώνει. Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι η τέχνη ισοπεδώνει κάθε διαφορά, ναι. Γιατί είμαστε ελεύθεροι μες στην τέχνη. Είμαστε ελεύθεροι να εκφραστούμε όπως θέλουμε, χωρίς δεσμά. Αυτή η ελευθερία. Είναι η ελευθερία της σκέψης και εννοείται της αγάπη. Αγάπη εννοείται, εντάξει, η αγάπη είναι ελεύθερη, δεν είναι, δεν φυλακίζεται. Είναι η ελευθερία, ναι. Την ελευθερία την υποδίεται η Βίκη Δρύβα. Να, πολύ ωραία ηθοποιός, πολύ ωραία παίζει το ρόλο της. Μ' άρεσε πάρα πολύ και η κίνησή της, να της δώσουμε συγχαρητήρια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και πραγματικά... Και κάποια στιγμή την άρχισε και από εδώ να μας πει τη δουλειά. Ναι, αμέ, αυτή μένει Πειραιά, αλλά... Κοντά είμαστε με τον Πειραιά. Ναι, θα τη φέρουμε. Εννοείται θα τη φέρουμε. Και όλο αυτό το έργο, εντάξει, το κάνουμε με πολύ αγάπη. Τα φώτα και βοηθό συνοθέτης είμαι εγώ στο έργο. Θα βοηθήσουμε και τη Ζωή έγραψε το έργο. Έκανε... Το χρηματοδότησε, έκανε το την παραγωγή, κάνει το, έχει γράψει το κείμενο, κάνει πολλά. Κάνει και πολλά. Η μουσική είναι του Γιώργου Χατζινάσιου. Είναι ωραίος άνθρωπος, την είδα από κοντά, είναι ένας ποιοτικός άνθρωπος έτσι όπως την είδα και εξωτερικά και εσωτερικά αυτό μου βγάλε. Τι ήθελα να πω τώρα, δεν ξέρω αν το ξέρεις ένα μυστικό που έχουμε τον Γιώργο του Δήμου, μάλλον δεν είναι μυστικό, το είπαμε εδώ στην εκπομπή. Ο Δήμος κάνει μεταφυσικές. Ναι, κάτι ξέρω και σαν οντολογία έκανε παλιότερα. Τα έχει πει, κάτι μου έχει πει. Ασχολείται με τα, έχει σπουδάσει θρησκεία και γι' αυτό είναι και σε αυτή τη θέση που είναι στη δουλειά. Ναι, έχει σπουδάσει θεολόγος, φιλόλογος. Και μου ένταξε, ελπίζω να το τηρήσει Γιώργο, κανόνισε, ότι μια φορά το μήνα, από το 22 και μετά πρώτο Θεός, να έχουμε την υγειά μας, να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ, να ζούμε, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, έχω πάθει φοβία πια, δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Χθες το πουλάκι μου πέταγε και σήμερα έφυγε. Ναι. Να είμαστε καλά, μου έχει τάξει ότι θα κάνουμε μια φορά το μήνα, μια εκπομπή έτσι. Ναι, ξέρεις για τον Γιώργο το Δήμου. John Stopper. Όχι, το ξαναλέω τώρα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα κοιτάξει την εκπομπή. Όχι, δεν μου είπε κάτι. Να δει ότι τον δίνω δημοσίως. Ναι, δεν μου είπε κάτι. Από σένα το μαθαίνω, από σένα το μαθαίνω. Εμένα μου είπε ότι μαζί με τη, μια άλλη κοπέλα, ξέχασα το όνομά της, που κάνανε μαζί μια εκπομπή ραδιοφωνική και μιλάγανε για μεταφυσιακά, για αυτά τα θέματα. Μεταφυσιακά. Ναι. Ότι μπορεί μαζί της ή μόνος του να ξεκινήσουμε πάλι αυτό το... Για να δούμε. Α, με τη Ρόδη. Μπράβο, ναι, με τη Ρόδη. Ναι, μπράβο. Κάτι κάνανε. Μπράβο. Κάτι κάνανε με τη Ρόδη παλιότερα. Με τη Ρόδη, τη Ρόδη του Μπουλζή. Ναι, μπράβο. Κάτι κάνανε παλιότερα. Κάνανε έτσι medium και... Ναι, για να δούμε λίγο. Τέτοια, τέτοια πράγματα. Έχουμε κάτι άλλο για πες μου, γιατί να, έχουμε 10 λεπτάκια. Να πούμε επίσης, τώρα μια σειρά και το προφήτη, μην το ξεχάσω, ένα από τα πολλά τραγούδια. Έχω γράψει, λέγεται «Συνάντηση με έναν προφήτη», στίχους της Ελένης Αναγνωστοπούλου, ένα τραγούδι που το λάτρεψαν πραγματικά και δεν το περίμενα, το λάτρεψαν και στην Μπρατισλάβα που είχα πάει στη Βάλ, το λάτρεψαν και στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, που τους είχε κάνει εγώ κάμερα εκεί πέρα, οι μεγάλοι, οι ηλικιωμένοι που είναι στα πανεπιστήμια, καθηγητές πανεπιστημίου, της UNESCO, του φιλολόγου, ο Σύλλογος Παρνασσός που με βραβεύσανε κιόλας, η Ένωση Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Δηλαδή ένα τραγούδι που μιλάει για όλο αυτό το πράγμα, αν υπάρχουμε σαν άνθρωποι και για όλες αυτές τις έννοιες που λέει και μέσα ένα πολύ ωραίο στίχος, ο
ότι εγώ δεν είμαι ο Θεός, εγώ είμαι νεός, είμαι άνθρωπος. Μην γράψει το στίχο η Ελένη Αγωστοπούλου και μιλάει με το τόσο βαθιά στην ψυχή του καλλιτέχνη και του ανθρώπου που το έχουν λατρέψει αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Το γράψαμε το 19. Είναι σε μουσική του Αυγερινού Σέρμπου. Ανοίγει στο μουσικό άλμπουμ Ευαίσθητος Θεατρικός. Και σε αυτό το άλμπουμ ανήκουν και άλλα τραγούδια, άλλα τρία τραγούδια που έχω κάνει με τον Δημήτριο Γαϊτάνη. Εκείνη τη χρονιά. Με τον Δημητράκη έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα εν τέλει από καταλάβει. Είμαστε πόσα χρόνια φίλοι. 4 χρόνια κοντεύουμε στα 5. Κοντεύουμε σε 22, κοντεύουμε 5 χρόνια. Και ετοιμάζουμε αρκετά πράγματα. Ετοιμάζουμε νέο τραγούδι με τον Δημήτρη, να πούμε και αυτά που ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε νέο τραγούδι με τον Δημήτρη. Λέγεται Μην έχεις άποψη. Και το δίνουμε με τέτοιο τρόπο. Το αφαιρώ στο μητσοτάκι αυτό, ναι. Το δίνουμε με τέτοιο τρόπο, το Μην έχεις άποψη στο κοινό, σαν τραγούδι, για να μην έχει και άποψη. Όχι, κανείς να μας πει, να μας κρίνει. Ναι. Για να μην έχουμε και άποψη. Τώρα μου άρεσε. Γι' αυτό γέλασα. Γιατί μου ήρθε αυτό. Γι' αυτό σου είπα το βάλουμε στο Μητσοτάκι. Μα το λέω Μητσοτάκι σε εμά, μην είναι και τα άποψη. Ό,τι πω εγώ. Ναι, γι' αυτό το είπα, γι' αυτό το γράφετε. Ακριβώς. Βγάζουμε καινούριο τραγούδι με τον Δημήτρη. Αύριο Παρασκευή θα βρίσκουμε στο Underground Pireas Club με το έργο μα Timeless Traveler με τον Charlie Chaplin. Τι άλλο έχουμε. Κάθε Τρίτη κάνω ραδιόφωνο. Φέτος έχω φτάσει τρίτη μου χρονιά. Μια θεατρική εκπομπή. Το βλέπω, εγώ σε παρακολουθώ κάθε Τρίτη, 5 η ώρα. 5 η ώρα, να είσαι καλά. Πούμε ότι είναι το ράδιο που ακούγεται στη Γερμανία, είναι... Το Joy Radio είναι γερμανικό κανάλι και είναι καλό εκεί. Μπορεί να κάνω και εγώ κάποια στιγμή εκπομπή, δεν το κάναμε όμως, δεν το κυνήγησα. Να το κυνηγήσεις. Να το κυνηγήσω, γιατί είναι ωραία να κάνουμε και να ακούγεται η φωνούλα μας εκεί. Ναι. Να το κυνηγήσεις, γιατί οι Γερμανοί μας αγαπάνε. Το ξέρω και έχουμε πολλούς Έλληνες στη Γερμανία και θέλουν να μας ακούνε. Και ειδικά Γερμανία-Αυστρία, που έχω σπουδάσει εγώ Αυστριακή, Γερμανία μου ακούνε πάρα πολύ. Και ειδικότερα, όπως μου λέει και η παραγωγός, τα φιλιά μου στη Μαρία. Νομίζω ότι είχα στείλει μήνυμα της Μαρίας. Είχε πει ο Γαϊτάνης θα μιλήσει. Νομίζω ότι θα μπαίνει ο Γαϊτάνης μεσάζοντας. Ναι. Ναι. Στείλε μήνυμα η ίδια. Να στείλω εγώ στη Μαρία. Στη Μαρία της Τόρκ, ναι, η ίδια. Θα την πω από σένα. Και στο και δημόσια. Α, ωραία. Μαράκι, άμα με θες και εμένα εδώ την τρώζω μπερλίτος. Γιατί όχι. Και όπως μου είχε πει και η Μαρία, η εκπομπή μου, ειδικά η εκπομπή μου, χωρίς να το παίξω ότι είμαι τώρα κάποιος, θα γίνω λίγο φανφαρόνος τα σχετικά. Λίγο πρέπει. Ναι, η εκπομπή μου είναι η μοναδική που μιλάει για θέατρο. Μα έτσι πρέπει. Γιατί όλες οι υπόλοιπες εκπομπές είναι μουσική. Έχουν μουσική, έχουν τον Ήβο μέσα που λέει τραγούδια hip hop το βράδυ. Έχω κι εγώ hip hop, αλλά δεν μπορώ να παίζω 5 η ώρα. Έχω και 70 τραγούδια. Όχι, είναι ωραίο εσένα που έχεις κάνει αυτό. Ήθελα να σου το πω ότι σαν θέμα είναι ωραίο που έχεις θεατρικό θέμα. Γιατί το θέατρο δεν εξαντλείται, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Εχθές είχα ένα αφιέρωμα στην επιθεώρηση, στον Νίκο Σταυρίδη. Και τι έλεγε ο Νίκος Σταυρίδης ο ίδιος ο Σταυρίδης. Ναι, και πρόσεξε, μπορείς να μην κάνεις μόνο σε γνωστούς, να κάνεις και σε πιο μικρούς και να αναδεικνύεις παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, το θεατρικό που παίζεις τώρα στο Διαμαντένιο Παλάτι. Θα μπορέσεις να κάνεις μια εκπομπή και να το παρουσιάσεις αυτό. Ναι, φυσικά. Δηλαδή να εστιαστείς και στα μικρά που αυτά πρέπει να ακουστούν. Το λέω σαν ιδέα. Ναι, φυσικά, όχι, φυσικά και το κάνω. Εγώ, ας πούμε, και εστιάστηκα και έτσι άρχισα και χτίζα εδώ. Εστιάστηκα στους συγγραφείς που έβλεπα ότι δεν έχουν βήμα. Ναι. Και τσουκ, 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 τσουκ. Έτσι δηλαδή άρχισα και γνώσα και ωραίο κόσμο και φέρνα και ωραίο κόσμο. Εστιάστηκα και λέω ρε παιδί μου, τι λείπει. Τι λείπει από τον κόσμο, από την τηλεόραση, από τα ράδια, ανοίγω και ακούω αυτά, ανοίγω και έλεγα τι μου λείπει, τι δεν ακούω, δεν ακούω ποιήση, δεν ακούω λογοτεχνία, λοιπόν αυτό θα κάνω εγώ. Ναι, ακριβώς. Κατάλαβες. Και βλέπω ότι στα 8 χρόνια που κάνω εκπομπή, πέρυσι ξεκίνησε και η ΕΡΤ εκπομπές που κάνει παρουσίαση βιβλίων και παρουσιάζει λογοτέχνες και ποιητές, η ΕΡΤ 1 νομίζω. Και η Βουλή νομίζω κάνει κάτι, αυτά τα δύο χρόνια. Ναι, ναι. Εγώ βέβαια εύχομαι το 2022 η εκπομπή μου αυτή να μεταφερθεί ή στο Μέγκα ή στον Αλφα ή στον Αντένα ή δεν ξέρω εγώ πού
Και μαζί με εμένα να πάρω και το φίλο μου το περιμένει για να τον έχω από εδώ, μπράβο, και το φίλο μου τον Πετρόπουλο από εδώ, μπράβο, μαζί να τους πάρω. Yeah. Όχι να πάω μόνο εγώ σαν εκπομπή, να πάρω μαζί μου και τα παιδιά εδώ. Μια χαρά. Λοιπόν, στο εύχομαι να μας ακούσει ο Άι για Βασίλης. Για πες μου και εσύ μια ευχή δική σου για το 22. Να μας ακούσει ο Άι Βασίλης. Μια ευχή για το 22 από μένα είναι που θα την υλοποιήσω πάλι αύριο. Θα ξανακάνω πάλι αύριο τον Άι Βασίλη στο Πολιτιστικό Σύλλογο Ιησό Στάνο Ηλίσια και θα μοιράσουμε τρόφιμα, μοιράσουμε δωράκια και φαγητό και ρουχαλάκια σε όλους τους μετανάστες, όλους τους πρόσφυγες του πολέμου. Αυτό είναι έργο. Για άλλη μια πέμπτη. Ο Τσάρλι Τσάπιν θέλει να πει κάτι για να κλείσουμε την εκπομπή, μια ευχή, θέλει να μας Τσάρλι πει κάτι. Ο Τσάρλι Τσάπιν θα σας πει μέρα χωρίς χαμόγελο, μια χαμένη μέρα. Άρα, σας κλείνουμε με χαμόγελο, σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Ήταν ένα όμορφο 2021, επικοδομητικό, για μένα ήταν και θέλω να ευχαριστήσω και να δοξάσω τον Θεό. Δεν το περίμενα, μετά από τη θλίψη του 19 να έχω τόσο όμορφα πράγματα το 21. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευελπιστούμε για τα καλύτερα. Πάντα ελπίδα, αγάπη. Ευχαριστώ τον Αγκαλίτσα εδώ πέρα. Τα παιδιά σου, τα παιδιά σου. Εγώ λέω να τον πάρω αυτόν σπίτι μου να κοιμάμαι μαζί του. Τα παιδάκια μου. Σε ευχαριστώ. Βέβαια, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ξαναέρθεις εδώ, γιατί ξέρω ότι μέχρι το Πάσχα μου ετοιμάζεις πολλά πράγματα. Άρα νομίζω ότι κοντά στο Πάσχα θα κάνουμε άλλη μία εκπομπή για να παρουσιάσουμε τι θα είναι εκείνη τη στιγμή ενεργό. Έτσι πολύ δεν είναι. Ευχαρίστως, ναι. Γιατί μα δεν σταματάς να δημιουργείς και να κάνεις πραγματάκια. Όχι. Πρώτα απ' όλα είναι τα τραγούδια του Γαϊτάνη. Θα έρθετε μαζί, θα έρθει μόνος του. Δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Είναι οι καινούργιες παραστάσεις που ετοιμάζεις. Ναι. Είναι πολλά που κάνεις. Δεν πρέπει να έρθουμε να τα πούμε αυτά το Πάσχα. Τα κοντά. Πούμε. Εκεί περίπου. Κοντά στο λέω. Θα τα πούμε γιατί και τότε το Πάσχα, ναι. Μπορεί να τα πούμε και νωρίτερα. Και νωρίτερα, ναι. Μπορεί να τα πούμε και νωρίτερα γιατί όλο και κάτι ετοιμάζει. Βέβαια, όλο μα δεν σταματάς. Το είδα. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα γιατί αύριο θα ξέρουμε. Αύριο έχουμε ραντεβού με το Θεατρόνι και ετοιμάζουμε και κάτι άλλο. Αγαπώ τα νέα παιδιά. Αγαπώ τα παιδιά που δεν σταματάνε πουθενά, που με παρασέρνουν και εμένα. Σας ευχαριστώ όλους και για αυτή την όμορφη χρονιά. Μια ωραία χρονιά ελπίζω να μας έρθει. Παραδίδω τη σκυτάλη στη ζωή. Παραδίδω τη σκυτάλη στη ζωή μας. Σας αγαπώ. Καλό απόγευμα.